Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 16, είναι Τρίτη συγγνώμη, βιάζομαι, 16 Μαρτίου και είμαστε εδώ με τους συναδέλφους, με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τον Γιώργο Καλαμέρο να σας μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ για τα θέματα που τρέχουν, ξεκινώντας βεβαίως από την εξέλιξη της πανδημίας που δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Νίκο, να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί εκτός από την εξέλιξη πανδημίας που σε σχέση με κρούσματα διασωληνωμένους και νεκρούς δεν είναι καθόλου καλή, έχουμε και συνεχείς αλλαγές στην πληροφόρηση για το τι γίνεται. Πριν μπούμε στο στούντιο κάνα μισάωρο, ξέραμε ότι θα συνεδρίαζε αύριο η Επιτροπή των Δημοξιολόγων, η μεγάλη αυτή επιτροπή και των άλλων επιστημόνων, για να δούμε ποιες δραστηριότητες θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Και συζητούσαμε όλοι πώς είναι δυνατόν να κάνουμε συζήτηση για άνοιγμα με τα κρούσματα να ανεβαίνουν και τους νεκρούς να είναι περισσότεροι. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Τι γίνεται? Είχαμε πραγματικά έντονο παρασκήνιο. Μέχρι πριν μπούμε στο στούντιο, η αίσθηση που υπήρχε πράγματι ότι ήταν στις 10 το πρωί θα ήταν αυτή η επιτροπή, να το πω, των σοφών για την πανδημία, να συνεδριάσει και να ανακοινώσει κάποια μέτρα χαλάρωσης. Φαίνεται ότι η κατάσταση όχι τόσο πολύ στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους, αλλά η κατάσταση της ΜΕΘ, που πραγματικά είναι δραματική, υποχρέωσε μετά από ενστάσεις από μέλη της Επιτροπής να μην συνεδριάσει αύριο και δηλαδή, να δώσει το χρονοδιάγραμμα εξόδου. Δηλαδή είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να βρούμε μονάδες συντατικής θεραπείας για να μπει κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι απ' έξω και περιμένει και εμείς να συζητάμε για άνοιγμα δραστηριοτήτων. Ακριβώς. Θα φαινόταν πάρα πολύ οξύμορη η εικόνα την ώρα που ακριβώς βουλιάζουν οι ΜΕΘ. Να πω το στοιχείο που ήταν καταληκτικό, Νίκο. Βέβαια, ναι. Εχθές λέγαμε ότι είναι 80 άνθρωποι εκτός ΜΕΘ που έχουν ανάγκη ΜΕΘ. Δηλαδή είσαι κλίνες με φορητό αναπνευστήρα ή βαραίως πάσχοντες, όχι από COVID. Έχουν φτάσει στις 8 το βράδυ 124 ασθενείς, COVID και μη COVID, που έχουν ανάγκη κλίνης εντατικής θεραπείας. Και δεν έχουν πρόσβαση. Ποιος το λέει αυτό το στοιχείο, να πούμε? Είναι στοιχεία από τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Εντάξει, αυτό δεν δικαιολογεί κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε, το επικοινωνιακό μπάχαλο που είδαμε σήμερα πάντως. Διότι δεν μπορεί η κυβέρνηση 10 το πρωί να διαρρέει ότι από το πρωί ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ότι θα ανακοινώσουμε και θα κάνουμε σύσκεψη και έχουν δώσει και ένα πλαίσιο χαλάρωση μέτρων. 22 του μηνός, Δευτέρα. Κομμωτήρια. Οι πληροφορίες λοιπόν της εισήγησης ποιες ήταν αυτές ακριβώς που λέει ο Σωτήριο? Τις 22 του μήνα. Τη Δευτέρα. Θα ανοίξουν την προσεχή Δευτέρα, θα ανοίξουν τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα βιβλιοπολία. Αυτό τουλάχιστον έλεγε η πρώτη έτσι, εικόνα χαλάρωσης μέτρων. Και το κυριότερο ότι αυτό το μέτρο για τα Σαββατοκύριακα που 6 ώρα κλεινόμαστε στα σπίτια μας, 6-7, θα σταματούσε και θα πηγαίναμε σε 9. Αυτές τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες που φαίνεται ότι θα ανακοινωθούν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά από κρούσματα και από διασωληνωμένους, την Παρασκευή. Αυτό τουλάχιστον επιμένουν σε αυτό το μοντέλο, το χρονοδιάγραμμα εξόδου, το οποίο προέβλεπε ότι από τις 29 Μαρτίου θα πηγαίνουν σε μία ακόμα χαλάρωση, ότι θα έρχεται το λιανεμπόριο. Πάντως είναι, μια αντιφατική κατάσταση, αναμφίβολα. Και αν προσθέσει, δηλαδή, αυτά που εισπράττει ο πολίτης από χτες, αυτά που λες, συν την ιστορία της AstraZeneca που μας έρχεται βέβαια από την Ευρώπη, με τη διαφορετική στάση των χωρών, και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών το πρωί να συνεχίσει τους εμβολιασμούς, δημιουργείται μια σύγχυση στους πολίτες. Κοίταξε, φαίνεται ότι δυστυχώς το λέω, η πανδημία εκτός από το υγειονομικό της κομμάτι έχει πέρασει σε ένα πολιτικό στάδιο πλέον και οποιαδήποτε κίνηση ή απόφαση η αντιπολίτευση τη βάζει στο δικό της μεγεθυντικό φακό και η κυβέρνηση προσαρμόζεται σε μια πολιτικό πινκ-πονγκ. Πριν πάμε λοιπόν στο πολιτικό πινκ-πονγκ, γιατί σήμερα είχαμε παρέμβαση Τσίπρα σε πολύ υψηλούς τόνους εναντίον της κυβέρνησης για το θέμα της πανδημίας. Ουσιαστικά τι είπε, θα μας πεις αναλυτικά, Γιώργο, ότι κάνει διαπικοινωνιακή διαχείριση. Να σταματήσει και δεν ασχολείται με την ουσία. Θα τα πούμε. Υπήρχε σκληρή απάντηση από πλευρά κυβέρνηση, βέβαια, σε αυτό. Ναι, υπάρχει σκληρή απάντηση, υπάρχει σκληρή δήλωση. Υπάρχει όμως μια μεγάλη αμφιβολία σε πολλοί κόσμο για την ιστορία της AstraZeneca. Που στη μισή Ευρώπη δεν. 19 χώρες μέχρι τώρα έχουν παγώσει εμβολιασμούς. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, ωστόσο. Η Ελλάδα αποφάσισε τελικά, μετά από μια συνεδρίαση που είχε η αρμόδια Επιτροπή Εμβολιασμών, να συνεχίσει το εμβόλιο, αλλά παρατηρήθηκε για πρώτη φορά να έχουν κλειστεί εμβόλια και να έχουν ακυρωθεί οι εμβολιασμοί, ένα ποσοστό 15%. Όχι μεγάλο, ούτε όμως και αμεληταίο. Εντάξει, 15%. Είναι σημαντικό ποσοστό που προβληματίζει για την ώρα την Επιτροπή, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει η στρατηγική της, τουλάχιστον μέχρι να οριστικοποιηθεί αν δημιουργούνται θρομβώσεις ή όχι από το εμβόλιο. Σημαντικό επίσης ότι την Παρασκευή ξεκινάει η διαδικασία
για τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν, είναι οι βαριά υποκείμενα νοσήματα, τα βαριά υποκείμενα, γιατί και αυτά είναι χωρισμένα σε κατηγορίες. Είναι αυτοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία κινδύνου, στην πιο έτσι ευπαθή ομάδα, αν μπορούμε να ξεκινάει λοιπόν την Παρασκευή η διαδικασία της, το να μπορούν να ανοίγει η λίστα, η εγγραφή είναι, ναι, ανοίγει η λίστα. Όσοι είναι στην άλλη σταγογράφηση, φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα πώς και πώς ακριβώς θα μπουν και έχουν κατηγοριοποιηθεί και αν υπάρχει κάποια έτοιμη λίστα με τα πρόσωπα αυτά, κάτι θα υπάρχει. Από τα φάρμακα που παίρνουν. Υπάρχει λίστα για τους μεταμοσχευμένους σίγουρα, υπάρχει για τους καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία, υπάρχει μια λίστα προτεραιοποίησης. Εκτός λοιπόν από τις ευπαθείς ομάδες, να πούμε ότι στις 26 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 70-74 και αρχές Απριλίου, 1η Απριλίου είναι πληροφορίες, για την κατηγορία ανθρώπων 65-69. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Οι ευπαθείς ομάδες είναι ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι όλες οι ηλικίες, έτσι, μιλάμε τώρα για 18 και άνω βέβαια, για ενήλικες μιλάμε, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, μιλάμε για 270.000 ανθρώπους. Και υπάρχει ένα ζήτημα και με ποια εμβόλια θα εμβολιαστούν, γιατί όσο δεν λύνεται αυτή η ιστορία της AstraZeneca, τις επόμενες 2-3 μέρες ελπίζουμε θα λυθεί. Ναι, την Πέμπτη περιμένουμε τις οριστικές απαντήσεις. Πάντως και η αντιπολίτευση κράτησε χαμηλά τους τόνους για το θέμα του εμβολίου. Ο κύριος Ξανθός μίλησε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες των πολιτών και στάθηκε στη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών, που δεν κράτησαν εξ αρχής κοινή στάση. Με αποτέλεσμα αυτονομηθούν οι εθνικές αρχές σε διάφορες χώρες και να φτάσουμε σε μια. Κύριε, δεν είναι πρώτη φορά. Να δούμε ότι ακόμα και στην υπόθεση που λέγαμε για τους άνω των 65, γιατί πάλι το ίδιο εμβόλιο και προκάλεσε ένα κύκλο συζητήσεων, πάλι κάθε χώρα κράτησε μια διαφορετική στάση και δεν τηρήθηκε αυτές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να παρέμβει. Γιατί αποφάσισε να παρέμβει. Σήκωσε αρκετά η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα το θέμα των εντατικών, των ΜΕΘ σε σχέση με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Τα λέγαμε κιόλας εδώ χθες καθαρά Δευτέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα με μια ανάρτησή του στο Facebook έκανε μια παρέμβαση, είπε ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα επιδημιολογική επιτήρηση και άρα αξιόπιστη εικόνα για τη διασπορά. Ακόμα δεν έχουμε συνταγογράφηση στα τεστ. Να σταματήσει ο κύριος Μητσοτάκης την επικοινωνιακή διαχείριση και να κοιτάξει τις ζωές των ανθρώπων, κάνοντας αναφορά και πάλι σε εντατικές θεραπείες. Εγώ πριν πω τι είπε η κυρία Πελλονή, τι απάντησε η κυβερνητική εκπρόσωπος σε αρκετά υψηλούς τόνους. Είπε μεταξύ άλλων, σε κάθε δύσκολη φάση της πανδημίας εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας και εγκαλεί μονότονα την κυβέρνηση που νυχθημερών αγωνίζεται όπως σε όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και την οικοδόμηση άμυνας απέναντι στον ιό. Απέναντι λοιπόν σε κάθε μέτρο, ο κ. Τσίπρας λέει όχι, θα μπορούσε και μία φορά να συστήσει στους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο και να στηρίξει τα μέτρα. Να πω όμως τι έχω ως αίσθηση. Είναι μια προσπάθεια να τσαφτίσει με τον αντιεμβολιασμό. Έχω την αίσθηση ότι παρατηρώντας τις κινήσεις του κ. Τσίπρα και γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ότι είναι θέμα χρόνου να ζητήσει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκλογές. Αυτή λέει η δική μου αίσθηση. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε να εξελίσσεται αυτός ο κύκλος. Τώρα, μέσα στην πανδημία, θα ζητήσει. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα βγαίνει ο κ. Τσίπρας, αφού ολοκληρώσει τον κύκλο της ανικανότητας της κυβέρνησης, της επιθέσης απέναντι σε κάθε μόνο περιστατικό. Σήμερα είδαμε να στοχοποιεί πάλι τον κ. Γεωργιάδη. Κάτσε μισό. Μια που λες για τον κ. Γεωργιάδη. Μας παίρνει στο ρεπορτάζ. Μια που λες για τον κ. Γεωργιάδη. Κάτσε για να μην πει. Μισό λεπτό όμως. Για να μην τα πηδάμε σαν τα τσαλαβουτάμε στο ένα θέμα και στο άλλο. Τα πούμε ένα-ένα. Υπήρξε ερώτηση στη Βουλή. Θέμα Άδωνης Γεωργιάδης. Η ιστορία της βάπτισης. Κατέθεσαν ερώτηση τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ νωρίς το απόγευμα. Ο κ. Πίρτζης, ο κ. Ραγκούση και η κυρία Καφαντάρη. Σε πολύ ψηλό επίπεδο είναι αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση. Σε σχέση με το έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε ως ειδική άδεια από την Κοινική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αμφισβητεί ευθέως η αντιπολίτευση, λέει ότι δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου, ζητά το έγγραφο με τον οποίο γίνει αίτηση από πλευρά της οικογένειας, επισημαίνει κάποια προχειρότητα που έχει το έγγραφο, ρωτάει αν έχουν υποβληθεί και άλλες αιτήσεις για αντίστοιχες άδειες ή είναι μοναδική βάση που τελέστηκε. Αυτό το ερώτημα το τελευταίο. Και το θέμα θα έρθει στη Βουλή. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί αν οποιοδήποτε μπορούσε να το κάνει αυτό, τότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Επίσης, αναφέρεται στην ερώτηση. Αν οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να το ζητήσει αυτό και να εγκριθεί, δεν υπάρχει ζήτημα. Και επιπλέον, να πούμε ότι το θέμα δεν το βρήκε κανένας. Έτσι, δεν το ξετρύπωσε κανείς. Ο ίδιος το ανέδειξε. Και επίσης βγήκε το πρωί στο Μέγκα, νομίζω, ήταν ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας και είπε ότι προσφορά εγώ. Πρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Είχε θεσμική ιδιότητα. Όχι, σωστά. Είναι και Μητροπολίτης. Είναι Μητροπολίτης. Απλώς έχει σημασία ότι είναι εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Και είπε πρώτη φορά εμείς ακούμε τέτοιο πράγμα. Δεν είχαμε ιδέα ότι κατατίθενται αιτήσεις για άδεια, για άδειες για βαφτίσεις και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ανοίγει ένα θέμα. Ανοίγει, ξέρετε, το πολιτικό
βασικό θέμα είναι το έγγραφο. Ναι. Αν δηλαδή είναι. Ότι είναι παράνομο το έγγραφο. Ότι είναι παράτυπο. Αφήνει. Ότι φτιάχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, φτιάχτηκε ένα έγγραφο για να καλύψει ένα δεν θέμα. Δεν λέει ρητά αυτό, αλλά με τα ερωτήματα που θέτει, θέτει ένα ζήτημα αν έγινε εκ των υστέρων. Βέβαια, να πω, επειδή απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης, μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ραδιόφωνο, είπε ότι γιατί ρωτάτε τον ΟΝΟ. Την άδεια για τη βάφτιση την παίρνουν οι γονείς. Αυτοί καταθέτουν την αίτηση. Άρα έδειξε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει, υπάρχει μια απάντηση σε αυτό. Ναι, υπάρχει, βέβαια, υπάρχει μια γενικότερη απάντηση της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να εγκαλεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί τον κ. Γεωργιάδη. Δεν είναι η βάφτιση. Νίκο μου το θέμα. Ναι, είναι οι συμπεριφορές. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι. Να τελειώσω και θα μου πεις ότι τέτοιο. Οι ίδιοι άνθρωποι. Λέω ότι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει και έχουν συγκαλέσει 151 συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα, ψάχνουν να βρουν τον κύριο Γεωργιάδη για μια βάφτιση με 9 άτομα. Αυτό λέει. Καταρχήν, δεν προκύπτει από πουθενά ότι κόμματα εξωματικής αντιπολίτευσης ή κόμμα της αντιπολίτευσης οργάνωσε αυτές τις διαδηλώσεις. Για τις 31 έχω στοιχεία ολόκληρα μόνο στα παρουσία σου. Σε ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όχι κανένα. Να δείξεις τα χαρτιά. Όχι, όχι. Θα δω. Καταρχήν, αυτό πιστεύω ότι ενοχλεί πάρα πολύ τους πολίτες έξω από την αντιδραστική θεραπεία να μαλώνουν τα κόμματα, έκανα κλπ. Αλλά εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Και μαλώνουμε και μια πραγματικότητα. Και εμείς μεταφέρουμε τι λένε τα κόμματα. Ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς όμως, ξέρεις τι λένε, Νίκο, δεν είναι το θέμα των μέτρων. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια μηχανία. Αυτό γίνεται και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Δεν καταγράφονται όμως τέτοιες συμπεριφορές. Κορονοπάρτι στον ΕΟΔΗ την Τσικνοπέμπτη. Να θυμίσω τα γεγονότα στις εξοχές σε υψηλό επίπεδο. Η ιστορία της προηγούμενης Κυριακής στη Νέα Σμύρνη. Τώρα η βάφτιση. Δηλαδή μαζεύονται πολλά περιστατικά που είναι σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα διαφωνήσω ότι κάθε πράγμα που θολώνει το μήνυμα για το να μένουν οι πολίτες στο σπίτι και να προσέχουν, κάθε μικρό περιστατικό. Προκαλεί να πούμε και μια κουβέντα για την ιστορία Κυμπουρόπουλου που έσκασε έτσι ξαφνικά του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πήρε μέρος της ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο και τάχθηκε κατά των αμβλώσεων. Με αποτέλεσμα, Νίκο, υπήρχε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και να τον αδειάσει. Ότι αυτή η θέση δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι ο κ. Κυμπρόπουλος δεν ήταν. Λοιπόν, νομίζω ακριβώς... ότι. Ξέρεις, επειδή έχουμε διάφορα με ευρωβουλευτές, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών να ξαναπάμε στη λίστα πάλι από τον Σταυρό. Είναι κάτι γιατί... το οποίο το σκέφτονται, είναι να αλλάξουν τις εκλογικές περιφέρειες. Να μην είναι Σταυρός... μια ενιαία. Και πέρασε στο θέμα των εκλογών ότι λέγεται στο ΣΥΡΙΖΑ λίγο γρήγορα. Δεν μπορούσα να πω, αλλά. Πες για τις εκλογές και έτσι πέρα. Αυτό. Τον τόνο το έδωσε σήμερα ο κ. Τζανακόπουλος σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1. Άφησε στην τελευταία ερώτηση που του έγινε μια απάντηση ότι ναι. Μία προσφυγή στις Κάλπες θα αλλάξει τους συσχετισμούς και θα πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, κάποιες από τις δημοσκοπήσεις, έχουν κάποια χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά. Από την άλλη, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εκεί που μας απειλούσαν εισαγωγικά διάφοροι κύκλοι με εκλογές, με αυτά που έχουν γίνει τελευταία, αν πάμε σε εκλογές, μπορεί τα πράγματα να είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι αναμένονταν. Εγώ θα πω κάτι πέρα από τα κόμματα, τι λένε και το παρασκήνιο και τους διαδρομιστές. Βλέπετε εσείς με 605 διασωληνωμένους, με 7.000 νεκρούς και 124 έξω από τις αντιδραστικές παράθυρο για εκλογές αυτή τη στιγμή. Δεν θα τις κάνει τώρα, Τσίπρα. Δεν θα το ζητήσει τώρα ο κ. Τσίπρας. Λέμε ποια είναι η στρατηγική στόχευση του κ. Τσίπρα. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τις ζητήσεις. Για την πολιτεύση πάντα ζητάνε εκλογές. Θα φταίει και για τις εκλογές. Λοιπόν, τώρα πάμε αμέσως. Πάμε αμέσως στον πρώτο καλεσμένο μας. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κ. Γιάννη Πλακιωτάκη. Θα τον καλησπερίσουμε. Είναι μαζί μας. Να τον δούμε κιόλας. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και να ξεκινήσουμε με το επίκαιρο θέμα. Εσείς ήσασταν και ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έδωσε πολύ σκληρή μάχη και με τη βοήθεια της επιστήμης και του Θεού ξεπεράσατε το πρόβλημα. Άρα το έχετε ζήσει από κοντά. Τι να λέμε τώρα όλοι εμείς που το συζητάμε θεωρητικά και ελπίζω να συνεχίσουμε να το συζητάμε θεωρητικά το ζήτημα αυτό. Βλέπετε ότι. Πριν πάμε στα θέματα τα δικά σας του Υπουργείου, σας βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το χρησιμοποιεί, ανεβάζει τους τόνους και σήμερα είχαμε και προσωπική δήλωση από τον κύριο Τσίπρα που κατηγορεί την κυβέρνηση, εσάς δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης, ότι κάνετε επικοινωνιακή πολιτική με τον κορονοϊό, αλλά όχι ουσία, όχι, δεν απαντάτε επί της ουσίας στο πρόβλημα. Κοιτάξτε, από την αρχή της πανδημίας η κυβέρνηση έχει επιλέξει και κατά την άποψή μου σωστά, να εμπιστεύεται τις απόψεις και τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων, διότι μιλάμε για καθαρά επιστημονικά ζητήματα και στη συνέχεια βέβαια η κυβέρνηση παίρνει και τις πολιτικές αποφάσεις. Και είναι γεγονός, και αυτό το αποδεικνύουν οι δείκτες, ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα μας ακόμα και στον οδυνηρό δείκτη της θνησιμότητας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, η χώρα μας εγκαίρως έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα.
Βεβαίως καταλαβαίνω ότι ένα χρόνο μετά υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερα αυστηρά περιοριστικά μέτρα αντιλαμβάνονται ότι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται επιμονή στην τήρηση των μέτρων. Ένα χρόνο μετά βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή ελπίδα, διότι θα αυξηθούν οι ρυθμοί των εμβολιασμών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική, αν θέλετε, εικόνα και για την χώρα μας όσον αφορά το επίπεδο του τουρισμού. Επομένως, προσδοκώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Δεν χρειάζεται κανένας είδους επισηκασμός. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Είπατε με τη βελτίωση που προβλέπετε για τον τουρισμό. Αυτό που το στηρίζουμε, έχουμε βάσιμες κάποια στοιχεία στα οποία στηριζόμαστε στο να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι, για παράδειγμα, θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο πέρασε? Καταρχήν υπάρχει η θετική περισσινή τουριστική περίοδο. Όπου η χώρα μας ήταν από τις λίγες χώρες οι οποίες άνοιξε τον τουρισμό. Οφείλω να σημειώσω ότι όσον αφορά το κομμάτι της ακτοπολογίας που και εμάς ως Υπουργείο Ναυτιλίας μας αφορά άμεσα. Έχετε άμεση εμπλοκή, γι' αυτό ρωτάω και εγώ. Είχαμε ελάχιστα κρούσματα και όσα κρούσματα είχαμε τα διαχειριστήκαμε με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όμως αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα εμβολιασμού ιδιαίτερα των μικρών νησιών, άρα σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται η θετική εικόνα της χώρας μας, ότι ιδιαίτερα στα μικρά νησιά η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο έντονους ρυθμούς τους προσεχείς μήνες. Και βεβαίως, εάν υιοθετηθεί τελικά και η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη θεσμοθέτηση του διαβατηρίου, του πράσινου διαβατηρίου εμβολιασμού, καταλαβαίνετε ότι αυτό και αυτό θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αυτό για τα COVID-free νησιά είναι συμβολικό ή είναι και ουσιαστικό? Δηλαδή θέλω να πω, αυτό δεν COVID-free νησί δεν μπορεί να είναι η Ρόδος για παράδειγμα, γιατί είναι τεράστιο. Μιλάω κυρίως για μικρά νησιά. Ναι, αυτό λέω. Είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο αφορά ένα μεγάλο πλέγμα αυτών των μικρών. Έχουμε πολλά τέτοια μικρά νησιά εδώ στη χώρα μας που μαζεύουν πολύ τουρισμό για το μέγεθός τους. Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή περίπου 7 με 8 μικρά νησιά έχει εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πάνω από 70-80% έχουν εμβολιαστεί. Οπότε πάμε σε μια λογική της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας, ιδιαίτερα των κατοίκων των μικρών νησιών, αυτή την ώρα να έχουν εμβολιαστεί. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα κυκλοφορεί και δημιουργεί και αποτυπώνει το θετικό πρόσημο μιας χώρας που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει επισκέπτες από το εξωτερικό. Και βεβαίως θέλω να σημειώσω ότι αυτή η προσπάθειά μας να εμβολιάσουμε, δηλαδή ιδιαίτερα του κατοίκου των μικρών νησιών, θα συνεχιστεί. Είναι νησιά τα οποία μαζεύουν τουρισμό αυτά, κύριε Υπουργέ? Μπορεί να μας πείτε 2, 3, 4 από αυτά τα νησιά τα οποία τα πιο σημαντικά, ας πούμε, στο ότι μαζεύουν κάποιους τουρίστες κάθε χρόνο? Είναι η Μεγίστη, ναι. είναι το Καστελόριζο, είναι η Φούρνη, είναι η Θήμενα. Εντάξει, αυτά δεν είναι ιδιαίτερος τουριστικά νησιά. Κάτω από 1.000 κατοίκους δηλαδή. Δεν είναι κάτω, εντάξει, είναι 1.000-2.000 κατοίκους. Αλλά είναι περισσότερο, ξέρετε, εικόνα. Ότι η Ελλάδα εμφανίζει μια εικόνα ετοιμότητας όσον αφορά την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Και βεβαίως εμείς όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά τον τομέα της ακτοπλοείας, τον κρίσιμο τομέα της ακτοπλοείας, τον στηρίξαμε με συγκεκριμένα μέτρα ενισχύσεις, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης των επιχειρήσεων όσο και επίπεδο των ναυτικών μας. Να ρωτήσω, μια που λέτε για ναυτικούς, θα μας πείτε για τις ενισχύσεις. Οι ναυτικοί δεν θα πρέπει ενδεχομένως να είναι ένα κομμάτι από αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να εμβολιαστούν κατ' εξαίρεση μια προτεραιότητα? Έχετε απολύτως δίκιο. Την προηγούμενη μάλιστα εβδομάδα και γραπτός έκανα το αίτημά μου στην Εθνική Επιτροπή
εμβολιασμών. Φαντάζομαι ότι θα το εξετάσει στα πλαίσια του ανοίγματος της τουριστικής περίοδου, μαζί δηλαδή με τους εργαζομένους στον χώρο του τουρισμού, να εμβολιαστούν και οι ναυτικοί μας, αλλά και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια μας. Ναι, είναι κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Δεν ξέρω ακριβώς, είναι αρκετοί. Ναι. Ναι. Μια που αναφέρατε, σιδερένιος να πω, γιατί δεν έχει δοθεί ευκαιρία να τα πούμε στον αέρα. Και ξέρετε, κάθε ένας που αντιμετωπίζει τον κορονοϊό το βλέπει και διαφορετικά. Δεν τον καθιστά ειδικό, αλλά το βλέπει και διαφορετικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που επειδή δεν έχει χτυπήσει την πόρτα τους, αδιαφορούν ή είναι επιμελείς. Επειδή είπατε για την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, θέλω την πολιτική σας άποψη, την εκτίμηση, αν λειτουργεί τελικά μια τόσο πολυμελής επιτροπή, η οποία υπήρξε κριτική και εκ των έσω από κάποιους που συμμετέχουν ήδη. Θέλω την άποψή σας μετά και την περιπέτειά σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής, ότι ένα χρόνο μετά απεδείχθη τελικά ότι ήταν σωστή η απόφαση της κυβέρνησης να εμπιστευτεί για ένα αμιγώς ιατρικό και επιστημονικό ζήτημα τους ειδικούς επιστήμονες. Εγώ δεν λέω ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Προφανώς και έχουν γίνει, υπήρχαν και αστοχίες. Όμως, αν κρίνω από το αποτέλεσμα, θα πω ότι συμπερασματικά οι υποδείξεις τους και αν θέλετε, οι πρωτοβουλίες τους ήταν θετικές και αυτό αποδεικνύουν, όπως σας είπα, τα στατιστικά στοιχεία, πάντοτε σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κανένας από εμάς, ξέρετε, δεν είναι λοιμοξιολόγος, ούτε θέλουμε να γίνουμε, ούτε επιθυμούμε να γίνουμε λοιμοξιολόγοι. Γι' αυτό και εμπιστευτήκαμε τους ειδικούς επιστήμονες και συνεχίζουμε να τους εμπιστευόμαστε, διότι το θέμα είναι αμιγώς επιστημονικό. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Υπουργέ, λένε ότι στην Επιτροπή αυτή δεν υπάρχουν καθηγητές πολιτικής της υγείας, υπάρχουν λοιμοξιολόγοι. Οι λοιμοξιολόγοι έρχονται, κάνουν την εκτίμηση του ιού, έχουν άποψη για το κατασταλτικό κομμάτι των φαρμάκων, των εμβολίων, αλλά η πολιτική της υγείας, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση και την Επιτροπή είναι καθαρά πολιτική της υγείας. Θα ανοίξουμε τα σχολεία, δεν ανοίξουμε τα σχολεία. Θα ανοίξουμε το λιανεμπόριο, δεν θα ανοίξουμε το λιανεμπόριο. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι οι εισηγήσεις τους και οι υποδείξεις τους βασίζονται στο συγκεκριμένα μοντέλα και σε συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Αυτά λοιπόν τα μοντέλα προφανώς τα εισηγούνται στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο να προβεί σε συγκεκριμένα πολιτικά μέτρα. Μια που λέμε, γιατί αφορά και το δικό σας κλάδο, για τα ανοίγματα που το επόμενο διάστημα θα γίνουν ανοίγματα. Αυτή τη στιγμή τα πλοία της ακτοπλοείας πώς ταξιδεύουν, με τι πληρότητες ταξιδεύουν. Δεν εννοώ με τι επιτρέπεται, όχι με τι πληρότητες υπάρχουν, γιατί δεν είναι και η εποχή τώρα ακόμα. Καταρχήν, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ναι. Αφενός διότι υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ναι. Διότι από τη στιγμή στα νησιά ταξιδεύουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων, κυρίως για λόγους υγείας ή εργασίας. Το πρωτόκολλο αυτή την ώρα είναι στο 50% και 55% εφόσον τα πλοία έχουν καπίνες. Και βέβαια το πρωτόκολλο αυτό, όπως και πέρυσι, θα αναπροσαρμόζεται σταδιακά, ανάλογα βέβαια και με τα επιδημιολογικά. Προς το παρόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, διότι δεν μετακινείται ο κόσμος. Υπάρχει όμως ανάγκη, από ό,τι καταλαβαίνω, επιχορήγησης και επιδότησης ναυτικών και επιχειρήσεων. Σωστά. Μέχρι στιγμής, εδώ και ένα περίπου χρόνο, έχουμε επιδοτήσει άμεσα τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με 67 εκατομμύρια ευρώ και τους ναυτικούς μας περίπου με 7 εκατομμύρια ευρώ. Και αναμένεται εντός του 2021 να ενισχυθεί η ακτοπλοεία περαιτέρω. Πέρα βέβαια από τις άμεσες ενισχύσεις, υπάρχουν και οριζόντια μέτρα τα οποία έχουν επωφεληθεί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως είναι για παράδειγμα η επιστρεπτέα προκαταβολή, οι μειώσεις ΦΠΑ, οι επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών, που έχουν σε σημαντικό βαθμό ανακουφίσει την ακτοπλοεία. Παρόλα αυτά, η ακτοπλοεία εμφανίζει μεγάλες ζημιές, δηλαδή πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2020. Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακτοπλοεία συνδέει την υπηρετική με την νησιωτική Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι δεδομένα για τον κάτοικο της υπηρετικής χώρας. Και καταφέραμε λοιπόν μέσα στον αυτό τον δύσκολο ένα χρόνο να μην μείνει κανένα νησί χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία από πλευράς της κυβέρνησης. Δεν ήταν δεδομένο. Στηρίξαμε όμως και τις εταιρείες και τους ναυτικούς μας, γιατί θέλουμε, όταν και προσδοκούμε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατό
οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταρχήν να είναι βιώσιμες. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Άμα δεν είναι βιώσιμες οι εταιρείες ακτοπλοϊκές, δεν υπάρχουν και θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται σε αυτές. Εγώ να ξαναγυρίσω λίγο στο αρχικό πάντως και να επιμείνω λιγάκι. Επειδή σήμερα ζήσαμε εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ αυτό το φαινόμενο να μιλάμε μέχρι το απόγευμα με ανθρώπους οι οποίοι είναι στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να λένε ότι πώς θα ανοίξει. Θα ανοίξουμε από την επόμενη Δευτέρα και να το λένε σχεδόν σαν δεδομένο με μάλιστα μια συνεδρία που θα γινόταν αύριο το πρωί των λοιμοξιολόγων η οποία αναβάλλεται για την Παρασκευή. Όλο αυτό το πράγμα μήπως είναι μαζί με κάποια άλλα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Γιώργος Καραμέρος. Τα μεμονωμένα περιστατικά, είπαμε αυτό που έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και διάφορα άλλα. Μήπως όλο αυτό θα μπώνει ένα μήνυμα κεντρικό, μπερδεύει τους πολίτες και στο τέλος τους δυσαρεστεί και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως αντιδρούν όπως δεν θα έπρεπε ίσως να αντιδρούν, αλλά αντιδρούν ανάποδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε και εικόνες που βλέπουμε και δεν τις θέλει κανένας μας. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί ένα χρόνο τώρα. Αυτό αναμφισβήτητα νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Όμως σε κάθε περίπτωση το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς θα πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα και πάντοτε με ασφάλεια και αφού βεβαίως τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τα περιοριστικά μέτρα. Νομίζω αυτό ως γενική εικόνα θα πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου. Από την άλλη βέβαια όλοι θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και στον ύψος των ιστορικών στιγμών. Αναφέρομαι βέβαια και στις διαδηλώσεις. Εδώ νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους μας, ιδιαίτερα από τα κύριε κόμματα. Κύριε Υπουργέ, πάντως να σας πω κάτι. Καθημερινή διαδήλωση γίνεται στους σταθμούς του μετρό. Και μπαίνει κάποιος στον Πειραιά για να πάει στην Ομόνοια και κάνει 35 λεπτά παστομένος μέσα στο τρένο. Ενώ δεν μπορεί να πάρει το ferry boat και να πάει με ανοιχτά, να πάει κατάστρωμα στην Κάριστο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντίφαση. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, καινούριο βέβαια, αλλά στην πορεία η πραγματικότητα ανέτρεψε τα μέτρα. Δημιούργησε δυσπιστία στους πολίτες. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά όμως, αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα έχουμε πάει καλά. Αλλά ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι, διότι φέτος, τη φετινή χρονιά, έχουμε το εμβόλιο. Αυτό σίγουρα δημιουργεί. Για να είναι αισιόδοξος ο κόσμος, θέλει να ξέρει, θα πάει στην Κρήτη, μπορεί να πάρει το πλοίο το Πάσχα να πάει στην Κρήτη. Αυτό θέλει να ακούσει. Κοιτάξτε, με μέτρα, με μάσκες. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να σας πω. Έτσι, ναι. Όμως, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν και εφόσον έχουμε και θετική εισήγηση από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ναι, θα μπορέσει να ταξιδέψει. Αλλά εγώ θέλω να είμαι σαφής. Ξέρετε, δεν θέλω να δίνω χρονοδιαγράμματα. Όσο με το καλό βελτιώνουν τα μέτρα, τόσο θα άρονται οι περιορισμοί. Καλά κάνετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Γιάννης Πλακιωτάκης, εγώ σας ευχαριστώ. Ναυτιλίας. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Βλέπεις ότι δεν θέλει να δείχνω διαγράμματα. Κοιτάξει. Γιατί άμα δείξω διαγράμματα. Ήταν ένα ορόσημο. Ήταν ο χαρταετός. Τώρα το επόμενο ορόσημο είναι το Πάσχα. Αν θα μπορέσει το ο κόσμος να πάει στην εκκλησία. Το Πάσχα είναι εκεί. Το Μάιο, οπότε θα έχουν βελτιωθεί και τα τέλη Απριλίου. Εντάξει, ένας μήνας. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου. Η μεγάλη εβδομάδα πότε ξεκινάει. Λίγες μέρες νωρίτερα ξεκινάει. Σε 35-40 μέρες. 39 μέρες. 39 μέρες είναι ακριβή. Την περίοδο της πανδημίας, μία εβδομάδα είναι ένας αιώνας. Αλλά πρόσεξε, είπα ένα παράδειγμα να ακούσετε. Παστομένο στο μετρό μπορείς, κατάστομα στην Κάριστο δεν μπορείς. Ο βασικός στόχος, επαναλαμβάνω, είναι το Πάσχα να μπορέσουμε να το κάνουμε διαφορετικά. Τουλάχιστον αυτό λένε όλοι και αυτές είναι τουλάχιστον οι προβολές που κάνουν, αν μπορούμε να πούμε τις προβολές που έχει η Επιτροπή και η κυβέρνηση στα χέρια της, ότι το Πάσχα θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε πέρυσι. Πάντως η αλήθεια είναι πως αυτό που ακούγαμε ένα μήνα πριν για το Πάσχα, που κάποιοι αισιόδοξα. Γιατί είπε και ο Υπουργός να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι να είμαστε, αλλά να πατάμε και στη γη. Όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπουμε. Εγώ θεωρώ ότι. Το χειρότερο σημαντικό σήμερα. Θα έχει διαφοροποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο το Πάσχα να είναι πολύ διαφορετικό από το περσινό. Θα δούμε. Μακάρι να δεν προκύψει κάτι που αφορά τον αριθμό των εμβολίων που περιμένει η Ελλάδα, θα έχουν γίνει αρκετά εμβόλια που θα διασφαλιστούν
πολλοί συνανθρωποί μας να μπορούν να ταξιδέψουν. Τον Απρίλιο, μέσα στον Απρίλιο θα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Ναι, ακόμα είναι. Το είπε, το υπενόησε με έναν τρόπο ο κ. Μητσοκλέος, ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επιλογής εμβολίου. Από αυτά που ήδη έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, όχι εμβόλια γενικά. Τώρα είχαμε σήμερα και τον επόμενο, τον 60ο, θα έχω χάσει. Ο 62ο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών που έγιναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και που δεν έχουμε μάθει τι συζητήθηκε, γιατί έτσι πρέπει σε αυτές τις συζητήσεις να μην μαθαίνουμε, αλλά έχουμε μάθει, Νίκο, ότι... Ότι θα ακολουθήσει και 63ος. Αυτό είναι η είδηση, είναι ότι θα ακολουθήσει ένας ακόμα γύρος. Ο κύριος Δένδιας, νομίζω, και το πρόσωπό του, όπως τα έλεγε, εγώ θα βάζα ένα τίτλο «Τσάι και συμπάθεια». Δηλαδή δεν υπήρχε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Πέρα από το ότι οι διερευνητικές είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σήμερα όμως είδα ότι έγινε ακόμα και πρώτο θέμα σε πάρα πολλά δελτία ειδήσεων. Λογικό. Και έχει μια σημασία. Κύριε, είναι και λογικό για να μην γίνει πρώτο θέμα, διότι υπάρχουν μπροστά μας δύο σημαντικά ορόσημα χρονικά. Το πρώτο αφορά τη σύνοδο κορυφής. Την άλλη εβδομάδα. Στι 25 Μαρτίου την άλλη εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην εθνική μας επέτειο, επάνω. Είναι πάνω στην εθνική μας επέτειο. Και μάλιστα επέτειο, θα φύγει από εδώ μαζί με τον κύριο Μακρόν, ο κύριος Μητσοτάκης, για να πάει στις... Ακριβώς. Και τι αναμένουμε να έρθουν και αυτοί στην παρέλαση. Μάλιστα. Ο κύριος Μακρόν, ο Κάρολος από την Αγγλία και ο Ρώσος Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Από την Φταπράγμα. Και η πενταμερή στη μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Πάμε στο φιλοξενούμενό μας, στο επόμενο κομμάτι εδώ του πρώτου μέρους, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο. Με άριστη γνώση των ελληνοτουρκικών, μπορώ να πω, το ξέρουμε πλέον όλοι μας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, έχουμε καμιά εικόνα, αν κάναμε, ξέρω εγώ, μισό βήμα μπροστά σήμερα με τις συνομιλίες αυτές, αν προσθέσανε κάτι και τι έχει βγει από αυτό και τι γίνεται εν όψη και τη Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη, που νομίζω ότι θα είναι την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, ναι. Η οποία θα έχει κεντρικό θέμα για την Τουρκία. Κοιτάξτε, οι ερευνητικές επαφές είναι ένα άτυπο φόρουμ συζήτησης, όπου στην ουσία καταγράφονται οι συγκλήσεις και κυρίως εδώ οι αποκλήσεις με την Τουρκία σε ό,τι αφορά την διημερή μας διαφορά, που είναι ο καθορισμός ως κεφαλοκρηπίδας. Δεν υπάρχει ακόμα καθαρή εικόνα τι συνέβη σήμερα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τα νέα πολύ φρέσκα. Εκείνο που μετράει είναι ότι η Τουρκία, γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή έκανε τα πάντα για να μην προσέλθει σε αυτές τις διερευνητικές επαφές. Ούτε το Γενάρη, αλλά ούτε και τώρα το Μάρτι. Γιατί? Διότι προτιμά να αλλάξει το πλαίσιο της κουβέντας, να την αναβαθμίσει στην ουσία τη συζήτηση αυτή και να την κάνει πιο πολιτική. Διότι θεωρεί ότι μια πιο πολιτική συζήτηση θα την διευκολύνει, ούτως ώστε να ρίχνει ίδια θέματα στο τραπέζι, από αυτά βέβαια τα οποία δεν υπάρχουν και η Ελλάδα ορθώς δεν αναγνωρίζει. Αυτό λοιπόν η Τουρκία ξέρετε ότι το προβάλλει σε κάθε διμερή κουβέντα με την Ελλάδα. Και ορθώς η Αθήνα το αποκρούει, εμένοντας στο συμφωνηθέν πλαίσιο. Ουσιαστικά κάτι τέτοιο θα έγινε η Κάζο. Νομίζω ότι αν λέμε ότι η πολιτική έχει και συμβολισμούς, επειδή πριν από λίγο βλέπαμε, εσείς δεν έχετε εικόνα, τη φωτογραφία από τις προηγούμενες διερευνητικές που γίνανε στον Ντολμά Μπαχτσέ στην Τουρκία, με αναβαθμισμένη παρουσία, με την παρουσία Καλίν από την πλευρά της Τουρκίας, με φωτορεπόρτερ, ο οποίος με φωτογραφίες που δεν είχαμε χρόνια να δούμε φωτογραφίες από διερευνητικές. Εμείς σήμερα επιλέξαμε να πάμε σε ξενοδοχείο. Στη Μεγάλη Βρετάνια επιλέξαμε να πάμε. Επιλέξαμε χαμηλούς τόνους και αυτή τη φορά. Οι Τούρκοι δεν στείλανε τον κύριο Καλίν, στείλανε έναν υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος όμως είναι υπηρεσιακός, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και αυτός. Μα αυτός ήταν και στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν περιμένουμε τίποτα εντυπωσιακό από αυτό, αλλά είπατε κάτι. Εμείς συζητάμε ΑΟΣ και κεφαλοκρηπίδα. Δεν συζητάνε αυτό όμως μόνο οι Τούρκοι. Αυτό είναι το θέμα το οποίο εμείς λέμε ότι συζητάμε μόνο και οι Τούρκοι βάζουν άλλα 500 θέματα στο καλάθι. Κύριε Ξενάκη, η προσπάθεια της Τουρκίας είναι σταθερή εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ρίξει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία την Ελλάδα ορθώς δεν υφίσταται, όπως είπα και νωρίτερα. Η παρουσία του κυρίου Καλίν, μια και την αναφέρατε, έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για δύο λόγους. Από τη μία, διότι επιχείρησε ακριβώς η Τουρκία στον προηγούμενο γύρο να αναβαθμίσει και να δώσει πολιτική χρειά σε αυτές τις ούτως ή άλλως τεχνικές και διπλωματικές κουβέντες, γιατί οι διπλωμάτες συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές, δεν συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα. Και δεύτερον, η παρουσία του κυρίου Καλίν εκεί έδειξε ποιος έχει το πάνω χέρι στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Με λίγα λόγια, υπήρχε ένα καπέλωμα του Προεδρικού Μεγάρου στο τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών για να δούμε ποιος κάνει κουμάντο χονδρικά στην Τουρκία. Εμείς σήμερα, πολύ σωστά είπατε και εσείς νωρίτερα,
ακολουθήσαμε μία οδό ήρεμη. Δεν υπήρχε λόγος να δώσουμε περισσότερη έκταση από αυτήν που αρμόζει δυτικές επαφές αυτές. Και μάλιστα η κυρία Σουρανή, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, έκανε μία ολιγόληπτη επίσκεψη κατά τη διάρκεια του διαλύματος, κυρίως για να στείλει στην τουρκική πλευρά το μήνυμα της αποφασιστικότητας και της βούλησης του Πρωθυπουργού να μπούμε σε μία σειρά. Δηλαδή με την Τουρκία να πιάσουμε από κάπου το νήμα και να ξεκινήσουμε μία διαδικασία συζήτησης στα ουσιαστικά μας ζητήματα που είναι φεροκρηπίδα και ΑΟΣ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Σορανή, καλά έκανε και πήγε και είναι μια πολύ σημαντική παρουσία, έστω αυτή η λιγόλεπτη επίσκεψή της στη συνομιλία. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι θέτουν διαρκώς οι Τούρκοι με κάθε ευκαιρία το ζήτημα της παράδοσης των 8 αξιωματικών που συμμετείχαν κατά τον Ερντογάν στο πρασκόπημα του 2016 και είναι από τότε εδώ στη χώρα μας? Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει αυτό στην παρούσα φάση στο τραπέζι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, βέβαια. Γνωρίζω ότι δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης, αλλά η πληροφορία μου δεν συνηγορήσε κάτι τέτοιο. Εκείνο που οι Τούρκοι λένε συνεχώς είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Γνωρίζετε ότι οι Τούρκοι επιμένουν στις παράνομες θέσεις τους για τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Εμένουν στο τουρκολιβικό μνημόνιο, γύρω από το οποίο έχουν χτίσει μια έολη θεωρία, η οποία ουδέμια σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο, και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι πάντοτε συναντούν την ελληνική αντίδραση, η οποία συνίσταται απλά και μόνον στις πεντακάθαρες και ξεκάθαρες θέσεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά σήμερα. Αυτό που λέγεται ότι εμείς πέσαμε στην παγίδα των Τούρκων, δηλαδή τι τους κάναμε στην ουσία, μπήκαμε στις διερευνητικές, τους χαρίσαμε τις κυρώσεις και άρα δεν κερδίσαμε κάτι επί της ουσίας. Οι Τούρκοι κέρδισαν. Ισχύει αυτό ή είναι κάτι το οποίο λέγεται για να λέγεται? Πρώτα απ' όλα, οι κυρώσεις δεν ήταν αυτοσκοπός και δεν είναι αυτοσκοπός. Οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο για να συνεχιστεί η Τουρκία. Ο κύριος Πέτσας έλεγε και κυρώσεις που θα δαγκώνουν. Εντάξει, δεν ήταν πάντα έτσι. Γραμμένο, κοιτάξτε. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη που ακούστηκε πριν από λίγο ότι η Ελλάδα παραδόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα κανένα βήμα πίσω όπως όλες τις Τουρκίες. Παγιδεύτηκε, συγγνώμη. Γιατί διαφωνώ? Πρώτα απ' όλα, οι διερευνητικές επαφές μακροπρόθεσμα μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα από ό,τι βραχυπρόθεσμα. Με λίγα λόγια, είναι προτιμότερο να μιλάς με την άλλη πλευρά με την οποία έχεις ανοιχτές διαφορές από το να μην μιλάς καθόλου. Αυτές οι επαφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο μέλλον ομιγέννητος μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, αν ποτέ αυτό χρειαστεί, ως ένας μηχανισμός αποκλιμάκωσης. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσε να γίνει και μια σημαντική αλλαγή από πλευράς Τουρκίας και να επέλθει μια καταγραφή σύγκλησης, γιατί μέχρι στιγμής αποκλήσεις έχουμε και είναι πολλές, οι συγκλήσεις είναι το θέμα, σύγκλησης στο ζήτημα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση ορθώσε μέσα στο συμφωνηθέν πλαίσιο. Το να μιλάς με τους γείτονές σου και να συζητάς τα προβλήματα δείχνει αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Τώρα... Επομένως, δεν υπάρχει καμία παγίδα στην οποία έπεσε η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Ναι. Και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, μια και ρωτήσετε νωρίτερα, να σας πω ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής το βασικό διακύβευμα θα είναι το πλήρες πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εκεί λοιπόν η Αθήνα έχει ένα σημαντικό και κεκτημένο θετικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι η οποιαδήποτε βελτίωση ή αναδιαμόρφωση των σχέσεων Άγκυρας Βρυξελών έχει υποχρεωτικό ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Αυτό ο Ερντογάν δεν το θέλει, έχει κάνει τα πάντα και εκτιμώ ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αποσυνδεθούν τα ελληνοτουρκικά από τα ευρωτουρκικά. Ευτυχώς όμως είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτό. Όπως επίσης η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να διεμβολήσει και τις πολύ σημαντικές συμμαχίες που πέτυχε η κυβέρνηση Αντορική Μεσόγειο το τελευταίο 1,5 χρόνο. Το κάνει ήδη αυτό. Το έκανε στην Αίγυπτο πρόσφατα. Κύριε Ξανάκη, δεν έπιασε όμως. Ναι. Βλέπετε ότι ρίχνει γέφυρες και στην Αίγυπτο και στο μετά. Ισραήλ. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ναι, 7 χρόνια μετά ο Ερντογάν τώρα ψάχνει συνομιλητές. Ο Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή ένα συνομιλητή έχει. Τη Λιβύη. Δεν έχει άλλον συνομιλητή για να έχει μια απευθεία επαφή στην παρούσα φάση. Επομένως, αναζητά διαρκώς νέους συμμάχους. Η Ελλάδα όμως έχει κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να συνάψει σημαντικές συμμαχίες στρατηγικού βάθους με παίκτες και δρόντες, θα έλεγε κανείς, πρώτης γραμμής. Και δεν αναφέρουμε μόνο στους γνωστούς αγνώστους, δηλαδή στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στην Κύπρο. Αναφέρουμε στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε χώρες κομβικής σημασίας για τον αραβικό κόσμο. Mm. Και αυτό είναι επίσης ένα θετικό κεκτημένο
που εκνευσμό προκαλεί στην Τουρκία, αντιλαμβάνεστε, ναι, σε συνδυασμό και με τα Ραφάλ, για να μην ξεχνιόμαστε. Η Τουρκία δεν θέλει να βλέπει την Ελλάδα ούτε να έχει νέες συμμαχίες, ούτε να έχει σχεδόν ενόπλες δυνάμεις. Γι' αυτό και βλέπετε αυτή την αντίδραση διαρκώς από την Άγκυρα. Κύριε Βουλευτά, διάβασα ένα άρθρο του συναδέλφου σας την Κυριακή στην Εφημερίδα των Παρών, του Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος με μετριοπάθεια προσεγγίζει την εξωτερική πολιτική και συζητάμε τον κύριο Δένδια. Έθετε ένα ζήτημα, μία ένσταση ενώπιση της Πενταμερούς, για το αν υπάρχει απόλυτη και σωστή συνεννόηση Αθήνας-Λευκωσίας, φέροντας ως παράδειγμα τα ενεργειακά. Υπάρχει εκεί κάποιο μικρό βραχυκύκλωμα? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις Αθήνα και Λευκωσία είναι σε απόλυτη συνεννόηση. Άλλωστε, έχετε τον κύριο Δένδια να κάνει και προσφάτως μία επίσκεψη. Θα έρθει ο κύριος Αναστασιάδης στην Αθήνα με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στην επόμενη πενταμερή η Τουρκία θα επιχειρήσει πάση θυσία να ρίξει στο τραπέζι το ζήτημα της de jure διχοτόμησης της Κύπρου. Και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η de jure διχοτόμηση δεν είναι απαραίτητα η τελική της επιλογή. Εάν δεν καταφέρει αυτή την επιλογή, η Τουρκία θα πήγαινε κατά τη γνώμη μου σε μια πρόταση για χαλαρή συνομοσπονδία. Τρόπο αυτό θα είχε δύο κέρδη. Από τη μία θα προσπαθούσε να αναβαθμίσει πολιτικά το ψευδοκράτος και από την άλλη θα μπορούσε να έχει μια, να βάλει ένα πόδι, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια του συνόλου της χαλαρής νομοσπονδίας. Αυτά τα πράγματα όμως δεν γίνονται αποδεκτά. Εμείς έχουμε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι το μοναδικό αντικείμενο που συζητούμε στην Πενταμερή είναι αυτό που λέμε στα Ηνωμένα Έθνη εδώ και 4 δεκαετίες. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με ενιαία νομική προσωπικότητα. Μια τελευταία ερώτηση. Τελειώνει η Σύνοδος Κορυφής και έρχεται και η Πενταμερή, τελειώνει και αυτή. Και τα πράγματα δεν πάνε καλά για την Τουρκία. Όπως δεν πάνε όσο εκείνη θέλει καλά. Κινδυνεύουμε να ζήσουμε, μια που εμείς ετοιμαζόμαστε και εξοπλιζόμαστε και προχωράμε στα Ραφάλ, προχωράμε στις φρεγάτες, και αυτό το βλέπει η Τουρκία απέναντι, ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται το επόμενο διάστημα. Μήπως ξαφνικά ζήσουμε ένα καλοκαίρι και η Τουρκία, εκεί που έχει μαζέψει το Roots Race και το έχει πάει στην Ατάλεια και έχει μαζέψει τα σκάφη της όλα, γιατί τώρα κάνει το καλό παιδί, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, ότι κάνει το καλό παιδί. Αυτό. Ξαφνικά δούμε να θερμαίνονται πάρα πολύ τα πράγματα στη Μεσόγειο από την πλευρά της Τουρκίας. Το φοβάστε? Κοιτάξτε, όταν έχεις να κάνεις με έναν ηγέτη απρόβλεπτο, ο οποίος έχει και εσωτερικά ζητήματα, μην ξεχνάτε ότι στις δημοσκοπήσεις τα κουκιά δεν βγαίνουν, κύριε Ξενάκη. Το δίπολο Ερντογάν και Μπαχτσελή σε πολλές δημοσκοπήσεις δείχνει να μην πιάνει το όριο του 50% συν μία ψήφο για να μπορέσει να ξαναβγάλει πρόεδρο. Άρα λοιπόν όλα είναι πιθανά. Όμως με βάση τη σημερινή εκτίμηση δεν θεωρώ πολύ πιθανή αυτή την εξέλιξη για έναν απλό λόγο. Πέρα από το ότι η Ελλάδα θωρακίζεται και δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Τουρκία μπορεί να έχει επιχειρήσει διάφορες επιχειρήσεις από τον Αγκόρνο Καρμπάχ μέχρι τη Λιβύη. Δεν τα έχει βάλει όμως με κάποιον στρατό οργανωμένο ενός συντεταγμένου κράτους. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά εκεί. Άρα ξέρει να υπολογίζει την Ελλάδα και ξέρει πολύ καλά μέχρι που μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Και δεύτερον, η Αμερική, κύριε Ξενάκη, για να κλείσω, έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχουν περάσει δύο μήνες Biden στην εξουσία και το τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν, το μήνυμα που στέλνει ο Ουάσιγκτον. Συγγνώμη. Ούτε τον κύριο Μητσοτάκη πήρε, λέω. Μην μας κάνει εντύπωση. Γιατί λέμε πάντα ότι δεν πήρε την Τουρκία. Λέω, δεν πήρε ούτε την Αθήνα. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι τηλεφωνούσαν ανέκαθεν στον Τούρκο ηγέτη, πρωθυπουργό τότε, πρόεδρο τώρα, μια και άλλαξε το σύνταγμα στη γειτονική χώρα, το πρώτο δεκαήμερο από την άλυση των καθηκόντων του. Θεωρούσαν την Τουρκία τη γέφυρα μεταξύ δυτικού και ισλαμικού κόσμου. Άρα έχει μεγάλη σημασία. Απλά μην περιμένουμε μόνο εξαντανακλάσεις όσο ωφέλει. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω αυτό. Η ουσία είναι ότι η Αμερική έχει στείλει στην ουσία μήνυμα στην Άγκυρα ότι θέλει νηνεμία και όχι νέες κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκτιμώ ότι ο κ. Ερντογάν είναι πολύ έξω να το καταλάβει αυτό. Λοιπόν, κύριε Χατζηβασίλειου, πολύ σας ευχαριστούμε για όλη αυτή την λεπτομερή ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το πάνελ των πολιτικών μας να ξαναέρθουμε έτσι και στο θέμα αυτό βεβαίως, αλλά και στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή και την πανδημία, την αντιπαράθεση τη σκληρή των τελευταίων ώρων. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στις παρεμβάσεις και να πάμε στους προσκεκλημένους μας βουλευτές να καλησπερίσουμε, να δούμε και να καλησπερίσουμε. Πολύ ωραία, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη. Τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Κουρουπλή, και σε εσάς.
Καλησπέρα σε εσάς όλους. Τον κύριο Βασίλη Κεγέρογλου, τον βουλευτή του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα. Μαζί μας εδώ ο Γιώργος Καλαμέρος και ο Νίκος Ελευθερόγλου. Ο κύριος Κουρουπλής είδα νωρίτερα και θα τα πούμε μετά μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει καταθέσει για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην κοινότητα με συγκεκριμένες προτάσεις. Σπάνια βλέπεις προτάσεις που έχουν και συγκεκριμένα στοιχεία μέσα, να τα πούμε. Πριν πάμε όμως εκεί. Βασικά, κύριε... υπολογίζεται, συγγνώμη, ότι μπορεί 8 στους 10 από αυτούς που νοσηλεύουν στα νοσοκομεία να μην έφταναν στο νοσοκομείο αν υπήρχε σοβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα. Επίσης, να πω εγώ κάτι που διάβαζα από επιστήμονα σοβαρό νωρίτερα, να λέει ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με την πανδημία τώρα, φοβούνται πάρα πολύ και ήδη οι γιατροί του πρωτοβάθμιου συστήματος και στέλνουν τους στα νοσοκομεία ασθενείς που ίσως και δεν θα έπρεπε να τους στέλνουν τόσο γρήγορα για να μην γεμίζουν τόσο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε ειδικοί εμείς σε αυτό. Κύριε Καραγκούνη, πριν από 2-3 ώρες υπάρχει μία δήλωση του κυρίου Τσίπρα, θα την ξέρετε φαντάζομαι, που καλεί τον Πρωθυπουργό, έστω και τώρα, συσσαγωγικά διαβάζω, να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση πανδημίας και να ασχοληθεί με το δύσκολο δρόμο της εξέβρεσης ουσιαστικών λύσεων. Να ξεχάσει για λίγο το φανατισμό απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και να ασχοληθεί με τις ζωές και την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας. Μια πολύ σκληρή δήλωση, νομίζω εγώ, από την πλευρά του κ. Τσίπρα. Εξάρτητα τι εννοεί με τον όρο φανατισμό, γιατί το μόνο φανατισμό που βλέπω το τελευταίο διάστημα είναι πολύ συγκεκριμένα κέντρα και δυστυχώς με επικάλυψη πολιτικών κομμάτων και πολιτικών κατάξεων. Έχουμε ένα θέμα για τον ήχο. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Ναι, αν θέλετε, φέρτε το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, αλλιώς θα πάμε τηλέφωνο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Σας ακούμε λοιπόν. Ναι, για ελπίζω να ακούγουμε καλά, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να. Ακούγεστε εξαιρετικά, ήταν λίγο μακριά. Ναι, πέστε μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω με την κάλυψη πολιτικών παρατάξεων και δι' της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα αυτά τα δυστυχώς πολύ άσχημα έκτροπα που έχουν γίνει και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, σε μια στιγμή που πραγματικά η πανδημία βρίσκεται στην πιο άσχημη κατάσταση. Βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές, βλέπετε τι γίνεται με τους νεκρούς καθημερινά. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα αυτό το πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα, ούτως ή άλλως εν όψη της ολοκλήρωσης των εμβολιασμών, γιατί αν χτίσουμε ένα σοβαρό τείχος ανοσίας, όπως το έχουν καταφέρει άλλες χώρες και μάλιστα κοντινές μας χώρες όπως το Ισραήλ, βλέπετε λοιπόν, έχουν προχωρήσει εμβολιασμοί εκεί και το δικό τους πρόγραμμα Ελευθερία νομίζω παίρνει σάρκα και οστά. Ναι. Και το βλέπουμε καθημερινά στις εικόνες που έχουμε τουλάχιστον από εκεί, αλλά και σε άλλες χώρες σιγά σιγά. Θέλω να πω ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή το μείζον είναι να δείξουμε όλη την υπευθυνότητα που χρειάζεται και όχι να προβαίνουμε σε αυτό που φαίνεται να καταγγέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή σε ακραίες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη στο να βρεθούμε όσο τον πιο γρήγορα σε αυτό που λέμε κανονικότητα και αυτό θα επιτευχθεί μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο, σε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία έχουν ακολουθήσει επιτυχώς άλλες χώρες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Νομίζω τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία αξία στο πολιτικό διάλογο και στο δημόσιο διάλογο. Κύριε Κουρουπλή, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό που είπε ο κύριος Καραγκούνης. Το πρώτο που θα ήθελα να πω και πιστεύω εκφράζω όλους μας απόψε όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την κουβέντα, να εκφράσω το θαυμασμό μου στη μητέρα του χαμένου Ιάσονα, η οποία είχε την γενναιότητα μέσα στον πόνο της να δώσει δωρεά τα όργανα του παιδιού της για να μεταδώσει ζωή. Είναι ένα παράδειγμα για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε δύσκολες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, γιατί και σε αυτό το τομέα δεν είμαστε στα καλύτερα από πλευρά δωρεάς οργάνων σώματος και είναι ένα μήνυμα πραγματικά πάρα πολύ ανθρώπινο και πολύ αισιόδοξο. Τώρα, ο Κώστας έκανε μια, ο Καραγκούνης μια μετριοπαθή τοποθέτηση. Πρέπει να το αναγνωρίσω. Και θέλω να πω ότι σε αυτές τις στιγμές πρέπει όλοι να είμαστε μετριοπαθείς. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι σκληρή δήλωση. Σκληρή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα φτάσαμε στα 605 πρόσωπα που βρίσκονται στον αναπνευστήρα. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία καλούμεθα με τη συμπαράσταση που πρέπει να επιδείξουμε όλοι το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει.
Ναι. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να περάσει ως μήνυμα είναι πλέον ώρα όλοι να ανοίξουμε, τα πολιτικά κόμματα πρωτίστως, να ανοίξουμε έναν ειλικρινή διάλογο για το πώς θα κάνουμε τη καινούργια αρχιτεκτονική του συστήματος υγείας και πώς θα υποδομήσουμε ένα λειτουργικό συμπληρωματικό σύστημα στην κοινότητα, πρωτοβάθμιας κύριε Γουρουμπλή, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και άλλες καταστάσεις που από ό,τι φαίνεται είναι μπροστά μας. Πριν πάμε σε αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Όπως τα είπα πριν και στον κύριο Καραγκούνη, επειδή είπατε ότι χρησιμοποίησε μετριοπαθή λόγο, παρά τα αυτά είπε και εκείνος αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο το τελευταίο τριήμερο οργάνωσε 31 συγκεντρώσεις σε πλατείες όλης της χώρας, αγνοώντας τα υγειονομικά μέτρα, και συνολικά από τις αρχές Φεβρουαρίου υποστήριξε, προσκάλεσε και συμμετείχε σε πάνω από 150 πορείες και συγκεντρώσεις υπέρ των Φροντίνα. Είναι λόγος αυτός. Κύριε δεν είναι δικός μου λόγος, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ξενάκη, ναι. Κύριε Ξενάκη, είναι λόγος αυτός που μπορεί να έχει σοβαρό ισχυρισμό. Δηλαδή, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και ο κόσμος ρισκάρει δηλαδή και πάει σε συγκεντρώσεις που απειλείται η ζωή του. Δηλαδή, πώς τον θεωρούμε τον κόσμο. Σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, όταν απευθυνόμαστε με ένα τέτοιο ύφος στον κόσμο, νομίζω τον προσβάλλουμε και προσβάλλουμε και την νοημοσύνη του. Ειλικρινά το λέω. Μάλιστα. Δεν θα πήγαινε κανένας πολίτης σήμερα, επειδή θα του έλεγε η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΙΝΑΛ, σε μια κινητοποίηση αυτού του χαρακτήρα. Ο κόσμος πρέπει, και περίμενα από τον κύριο Καραγκούνη, να αναγνωρίσει την πίεση που δέχεται ο κόσμος. Ο κόσμος αυτενεργεί αυτή τη στιγμή. Δεν ακούει κανένα κόμμα. Πραγματικά δηλαδή, ξενίζομαι όταν ακούω αυτού του είδους τους προσδιορισμούς. Τους καλέσατε όμως, κύριε Κουρουμπλή. Ότι ένα κόμμα μπορεί να κινητοποιεί αυτόν τον κόσμο. Δεν τους καλέσατε. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Κύριε Κουρουμπλή, μου τους καλέσατε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ένα χρόνο είναι έγκλειστος. Ζει την αγωνία, το άγχος, την απειλή της κατάθλιψης, προβλήματα οικονομικά, απόγνωση. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτοκτονίες, οδηγούν σε μελαγχολίες, έχουν αυξηθεί κατά κόρον τα ψυχοφάρμακα. Και αγνοούμε αυτή την σκληρή πραγματικότητα και λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ τους καλεί να πάνε να κινητοποιηθούν. Εντάξει, τώρα λοιπόν, θα συζητάμε στο παράδειγμα. Κύριε Κουρουμπλή, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι μέχρι τώρα που το συζητάμε δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να πει μία φορά μην πάτε στις συγκεντρώσεις και στις διαδηλώσεις. Άσχετα αν προκαλεί η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Γιατί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Ως αίτηση. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως αίτηση. Έχετε εσείς, κύριε Ξενάκη, κανένα μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Ελευθερόπουλος. Έχω δει 31 ανακοινώσεις στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δει το κόμμα. Την παράταξη. Σας μιλάω εγώ. Είδατε το ΣΥΡΙΖΑ και το. Σας απαντώ, βεβαίως. Δεν έχει τίποτα να καλεί κανένα στην κοινωνική. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μπελαβίλας δεν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε, καταρχήν να διευκρινίσω ότι μιλάει ο Νίκος Ελευθερόγλου. Και αναφέρεται, κύριε Κουρουπλή, ο Νίκος Ελευθερόγλου στα καλέσματα τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπε. Όχι για τον κύριο Τσίπρα προσωπικά. Εντάξει, αγαπητέ κύριε Ελευθερόγλου, αν έτσι τοποθετούμε τα πράγματα, εντάξει, και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει τόση δυναμική που κατεβάζει τόσο κόσμο, τότε λοιπόν, εντάξει... Πάντως να πω κάτι, ένα σχόλιο, ένα σχόλιο γιατί μπορεί να δώσει τροφή στη συζήτηση. Δεν βρίσκομαι επαφή... Κύριε Κουρουπλή, λέει ο Αλέξη Τσίπρα σήμερα, ότι δεν, στη δήλωσή του, αυτή που διάβασε ένα μέρος ο Σωτήρης, το πιο έτσι δυνατό, ότι δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση και άρα αξιόπιστη εικόνα για τη διασπορά. Νίκο μου, εάν υπήρχε επιδημιολογική επιτήρηση, μπορεί να ξέραμε από αυτούς τους 605 που είναι στον αναπνευστήρα, πώς το έπαθαν. Και να έχει δοθεί. Γιατί εγώ ξέρω δύο που το έπαθαν από σχολείο. Μάλιστα. Άλλο ξέρει δύο που το έπαθαν από ένα μαγαζί. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Γέραγλου. Κύριε Γέραγλου, δεν υπάρχει. Να ακούσουμε και τη δική σας άποψη στην αντιπαράθεση αυτή, αλλά και γενικότερα. Ποια είναι για το πώς πάμε τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αντιπαράθεση που συνεχίζεται δεν έχει να προσφέρει τίποτα να δοθούν λύσεις και στο θέμα που έχει να κάνει με τον ανασχεδιασμό, τον αναγκαίο ανασχεδιασμό του προγράμματος εμβολιασμών, ούτως ώστε εκτός από τις ευπαθείς ομάδες να δούμε και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής πώς θα πάρουν προτεραιότητα.
να δούμε πώς στηρίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν πληγεί βάνασα και κυρίως τους αδύναμους ανθρώπους και βέβαια να δούμε και την προοπτική με τον χρόνο της βεβαίως για ένα ασφαλές άνοιγμα. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Η συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ξεκίνησε από το κίνημα αλλαγής πέρυσι τον Απρίλιο όταν καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει και έχουν δίκιο αυτοί που είπαν προηγουμένως ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί στην πρώτη γραμμή άμυνας που είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μην υπερφορτωθούν τα νοσοκομεία. Και βεβαίως είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για την ανάγκη ΜΕΘ από το Γενάρη του 20 κιόλας και βέβαια εντάξει, η κυβέρνηση με αργό ρυθμό αλλά κυρίως με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, η Βουλή πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία, είχαμε μια αύξηση σημαντική των κρεβατιών, έτσι, ΜΕΘ. Αν είχαμε μείνει σε αυτά που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προφανώς τώρα δεν θα αρκούσαν όλα να είχαν διατεθεί για περιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί και έχουν ανάγκη από διασωλήνωση και περίθαλψη σε μονάδες ΜΕΘ. Ήταν περίπου τόσες, περίπου 580-600 το σύνολο. Δεν είχαμε βέβαια και πανδημία να θέλουμε αναπνευστήρες, κύριε Κερόγλου. Αντικειμενικά. Όχι, για τις ΜΕΘ. Για τις ΜΕΘ. Ναι, λέω, ο αναπνευστήρας το 15-19 έρχεται... δεν είχαμε πανδημία για να χρειάζονται. Όχι, με τα διεθνή στάνταρ, αγαπητέ. Ναι, όντως η Γερμανία έχει 27.000 εντατικές και πριν την πανδημία. Με τα διεθνή στάνταρ. Η Ελλάδα πρέπει να έχει εκεί, στο 1500-1400. Άρα η προσπάθεια. Τώρα λείπουν, κύριε Κερόγλου, λείπουν 124. Μέχρι 8 το βράδυ, 124 λένε οι νοσοκομιακοί γιατροί. Ακριβώς. Γιατί δεν γίνεται δύο νοσοκομεία ιδιωτικά να γίνουν από COVID-free που τα έχουν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία πλην δύο. Κοιτάξτε, τώρα επειδή λέτε τώρα, θέτε τώρα από κούμπι του δημόσιου συστήματος το ιδιωτικό. Το είπαμε και αυτό. Πρέπει βεβαίως να ενταχθεί και να αξιοποιηθεί. Αν σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, το Βενιζέλιο νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν δύο κλινικές σε νέο κτίριο που ολοκληρώθηκε μετά από πολλά χρόνια. Είχε ξεκινήσει το 2011-2012, ολοκληρώθηκε, μεταφέρθηκαν οι κλινικές. Έκανα λοιπόν την πρόταση ότι το κτίριο που εκενώθηκε είναι πολύ εύκολο να μετατραπεί σε μονάδες ΜΕΘ. Και επειδή η Κρήτη που έχει 55 κλίνες χρειάζεται με τα διεθνή στάνταρ που λέγαμε προηγουμένως περίπου 100 λόγω του τουρισμού που έχει το καλοκαίρι, της νησιωτικότητας, το ότι εξυπηρετεί και τα δωδεκάνησα σε πολλές περιπτώσεις τριτοβάθμιας περίθαλψης, η πρόταση αυτή έπεσε στο κενό, ενώ ήταν πολύ εύκολο να γίνει και να μετατραπεί. Στο σημείο που είμαστε βεβαίως, να μετατραπούν οι απλές κλίνες σε ΜΕΘ. Στο σημείο που είμαστε, ασφαλώς πρέπει να αξιοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας, όχι βεβαίως με τον τρόπο που γίνεται, αλλά και αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες ας το πω δράσεις πριν της ΜΕΘ προκειμένου να έχουμε ανάχωμα. Θα πρέπει να δούμε επομένως σε αυτό το πνεύμα το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι, διότι η γενικότερη αντιπαράθεση και οι αλληλοκατηγορίες δεν ωφελούν κανέναν. Τα κόμματα όμως δεν είναι απλοί παρατηρητές, ναι. Διαπαιδαγωγούν κιόλας. Άρα λοιπόν δεν λένε ότι καλά πήγαινε, είναι η δικιά σου ευθύνη το να συγνωτιστείς ή να μην τηρείς τους κανόνες. Εντάξει, είναι ευθύνη των κομμάτων πρώτα απ' όλα να τηρούν τους κανόνες οι ίδιοι, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, εμείς όλοι και βεβαίως να ζητούμε και από τους πολίτες στη συνέχεια να τους τηρούν. Κύριε Γεργόλου, υπονοείτε κάτι για λάθος μηνύματα που έχουν σταλεί από την πλευρά της κυβέρνησης? Βεβαίως, και από την πλευρά της κυβέρνησης είναι γνωστές περιπτώσεις, ναι. Και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία μόνο που δεν λέει πηγαίνετε, όχι το λέει και αυτό, ακούστηκε το ρίσκο από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι ρισκάρομαι ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Όχι. Πρέπει να πάρεις την ευθύνη και να πεις όχι. Μπορούμε να κάνουμε την κινητοποίηση και με άλλο τρόπο. Ναι. Αυτό είναι αφορά την κουβέντα που κάναμε πριν και με τον κύριο Κουρουμπλή. Μορφωθήσω σε ερώτημα στον κύριο Καραγκούνη αυτό. Ναι. Γιατί η πρώτη ανακοίνωση σήμερα του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε συμπυκνωμένο αυτό το περιεχόμενο το οποίο ανέπτυξε εν μέρει ο κύριος Κεγκέρο. Δηλαδή,
με αφορμή την ιστορία της ειδικής άδειας για τη βάφτιση που ήταν ο νός ο κύριος Γεωργιάδης, σας κατηγορεί αντιπολίτευση, κύριε Καραγκούνη, ότι από τη μία έχουμε κορονογλόντια στο Νεοδί και στην Ικαρία, ποδηλατάδες στα βουνά, ειδικές άδειες για βαφτίσεις. Αυτό είναι όλο μια συκοφαντία, θεωρείτε, ή ήταν αστοχίες που μπορεί να θόλωσαν το μήνυμα της κυβέρνησης προς τους πολίτες? Αν μπούμε σε προσωπικά παραδείγματα, κύριε Καραμέρο, έχω να θυμηθώ πάρα πολλά. Και τον κύριο αναφέρει 4-5 μαζί τελευταία. Και τον κύριο Τσίπρα στην Πάτρα να είναι σε μια συνάντηση με πάρα πολλά άτομα και άλλες περιπτώσεις βουλευτών κλπ. Δεν μπαίνουμε σε πολιτικά, ούτε εμένα η λογική μου να μπω σε προσωποποιημένες καταστάσεις και προσωποποιημένα παραδείγματα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη τον Κουρουμπλή στο εξής. Πραγματικά όλη η κοινωνία έχει πιεστεί υπερβολικά και όλοι υπό μία έννοια βρισκόμαστε σε ένα περιορισμό πείτε συνταγματικών ελευθεριών. Γιατί όλοι θέλουμε να πάμε τις εκδρομές μας, να πάμε στις εθνικές γιορτές, να πάμε στην εκκλησία, κάποιοι να πάνε στις πορείες ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνική δραστηριότητα. Ναι, αλλά μαθαίνουμε, κύριε Καραγκούνη, τώρα να πάνω στον χρόνο. Θα τελειώσετε. Πάνω στον χρόνο μαθαίνει ο πολίτης ότι μπορεί να ζητήσει ειδική άδεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής για κάτι. Όμως, βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, λίγο πριν πραγματικά αφήσουμε πίσω όλο αυτό τον εφιάλτη. Και δεν σου το λέω γιατί λέμε άντε και λίγο ακόμα, άντε και λίγο ακόμα. Προχωράνε εμβολιασμοί, αυτό που συμβαίνει και σε άλλα κράτη. Ναι, θα συμβεί αναγκαστικά και εδώ. Όμως ο κύριος Κεγκέρογλου. Θα σας πω το εξής. Σας λέει κάτι μισό, θα μας το πείτε μισό λεπτό και όμως. Λέει κάτι, ναι. Ότι έχει σημασία και το παράδειγμα που δίνει κάποιος. Προφανώς. Έτσι είναι. Εδώ παιδιά μεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε με το παράδειγμα. Όχι με αυτό που τους λέμε, με αυτό που κάνουμε. Και οι πολίτες με το παράδειγμα πηγαίνουν. Όταν το παράδειγμα δεν είναι το καλό παράδειγμα, είναι το κακό παράδειγμα. Προφανώς και δίνουμε το παράδειγμα και σε προσωποποιημένα παραδείγματα έχω να σας πω πάρα πολλά. Και σίγουρα και με την προσωπική στάση ο καθένας δίνει το παράδειγμά του. Προφανώς. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν θέλω να πω σε παραδείγματα προσωποποιημένα. Θέλω να πω σε στάσεις πολιτικές. Αυτό είναι που μετράει. Και έτσι κρίνονται και τα κόμματα. Δεν κρίνονται από κάτι διαφορετικό. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, και εδώ είναι αυτή η σκέψη που θέλω να κάνω, κύριε Κουρουμπλή και αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε νερό στο κρασί μας όσον αφορά την τήρηση του νόμου. Διότι, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Ξενάκη, το τελευταίο διάστημα έχω δει πραγματικά να έχουμε χωριστεί όλοι οι πολίτες σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι νομοταγίδες πολίτες που τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και μάλιστα κάποιοι υφίστανται και όποιος υφίσταται πρόστιμα πηγαίνει, τα πληρώνει χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν οι νομοταγείς πολίτες οι οποίοι πραγματικά σε πολύ δύσκολες συνθήκες έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους, έχουν περιορίσει την κίνησή τους και την ελευθερία τους. Παρ' όλα αυτά τηρούν απαραίτητα τους νόμους. Και υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία, η άλλη πλευρά, η άλλη κατηγορία πολιτών, η οποία δεν τηρεί τίποτα. Και όχι μόνο δεν τηρεί. Και εκεί σου απαντάμε τα προσωποποιημένα παραδείγματα. Όταν βλέπει τον πρωθυπουργό, σου λέει ο άλλος. Ακούστε λίγο αυτό που σας λέει ο Νίκος. Τι να κάνει ο πολίτης δηλαδή. Όταν βλέπει τον πρωθυπουργό να το τηρεί και να μένει ατιμόρυτος. Τον πρώην πρωθυπουργό να το κάνει και να μένει ατιμόρυτος. Γιατί ο πολίτης να υπακούσει, δηλαδή. Όχι, όχι. Που είναι αδύναμος και θα τιμωρηθεί. Εγώ σας είπα, μπαίνουμε σε προσωποποιημένα παραδείγματα. Δεν είναι προσωποποιημένα αυτά, κύριε Καραγκούνη. Δεν είναι προσωπικό το θέμα αυτό. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο νυν υπουργός είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο νυν πρωθυπουργός είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι αυτό το οποίο παραβίασε ο πρωθυπουργός, για να καταλάβω τώρα. Ποιο είναι αυτό το οποίο παραβίασε? Δεν ήταν σε ανοιχτό. Τώρα, ξέρετε, μην με κάνετε και γυρίζω σε πράγματα που είναι αυτόνομα. Αυτό που είχε παραδέχτηκε πάντως, κύριε Καραγκούνη, που έκανε λάθος. Και ο ίδιος το παράδειξε ότι έκανε λάθος. Ανεμελιά. Υπήρξε ένα πρόβλημα στην Ικαρία, στο οποίο αναλάβαμε αμέσως και είπαμε ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε. Μέσα. Εδώ, συγγνώμη που θα το πω τώρα, εδώ βγαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά. Ναι ή όχι? Και μπαίνουν και στα λεωφορεία αυτοί, όχι μόνο βγαίνουν. Καθίστε ρε παιδιά τώρα. Και βγαίνουν οι πολιτικές παρατάξεις και επικροτούν αυτές τις λογικές. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Τις επικροτούν. Και συμμετέχουν κιόλας κάποιες φορές. Αλήθεια είναι. Και συμμετέχουν με την νεολαία. Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να μένω πραγματικά στην πολιτική και όχι. Καλά, βέβαια, αυτή η αντίδραση δεν συνδέεται όμως με την πανδημία, κύριε Καραγκούνη. Γιατί όταν βλέπει ο κόσμος να σαπίζουν ένα σε μια πλατεία επειδή ζητάει το λόγο για τον αστυνομικό, γιατί του πάει και βάζει πρόστιμο σε κάποιον αστυνομικό. Και τρώει ξύλο. Και έπρεπε από αυτό. Πάσε τώρα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί υπάρχει. Να πω κάτι. Γίνεται ένα λόγο από την αντιπολίτευση και έχει τεθεί και στη Βουλή για να γίνει συζήτηση για τη συρρήκνωση τη δημοκρατία. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε για να βγει ο κόσμος στον δρόμο?
Θα έχει πάντα και τη μάσκα και το αντισηπτικό πάνω από κάθε δικαίωμά του. Καλά, συρρυκνώνεται η δημοκρατία. Άμα σε δει αστυνομικό και δεν μιλήσει, τι δεν υπάρχει. Αφιζόμενο τον Κουφοντίνα. Α, τον Κουφοντίνα, ρε παιδί. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Όλοι έχουν περιορίσει, όπω είπα και πριν, κάποιε από τι συνταγματικέ μα ελευθερίε αναγκαστικέ λόγω τη πανδημία. Αυτό που λέω είναι το εξή. Και αν δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας δημόσιος διάλογος ή ο κύριος Ξενάκης να καλέσει επιδημιολόγους και να πει αν μαζεύονται κάθε μέρα σε πλατείες εκατοντάδες άνθρωποι θα γίνει διασπορά του ιού. Μην μου το πείτε αυτό, διότι πραγματικά νομίζω ότι δεν στέκει ούτε το επιστημονικά. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε ειδικοί επιστήμονες. Κύριε Καραγκούνη, είπα κάτι προηγουμένως, αν το προσέξατε. Έχουμε επιδημιολογική επιτήρηση για να ξέρουμε πού κολλάει. Βγήκε, ξέρω εγώ, ο κύριος Τσιόδρας, η κυρία Κοντανίνη να πει, ξέρετε κάτι. Κολλάει στα σχολεία περισσότερο από το λιανεμπόριο. Εντάξει, κύριε Καραμέρο. Να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή που δεν είμαστε γιατροί ότι γιατί κολλάει παντού. Εδώ δεν έχει λυθεί αν κολλάει στα σχολεία στο λιανεμπόριο περισσότερο. Ωραία, κύριε Καραμέρο. Υπάρχει, δέχεστε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κολλάει και στις πλατείες όπως έχουν πει πολύ σοβαρό. Καμία αντίρρηση. Όπου δεν υπάρχει μάσκα και υπάρχει συγχρονισμό. Είστε υπέρ λοιπόν να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Δηλαδή, θα μπαίνατε σε αν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός, θα λέγατε και δεν μπαίνω αυτό το ρίσκο. Ναι. Να μαζευτούν καμιά εκατοστή, 200 ή 300 κάθε μέρα παντού στην Ελλάδα. Όπως και ήταν λάθος αυτό που έγινε στις καρναβαλικές αυτές εκδηλώσεις. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοροπλή, ναι, εγώ λέει, εγώ πραγματικά, ήθελα την άποψή του. Δεν θα ξεχωρίσω τίποτα, κύριε Καραμέρο. Δεν θα ξεχωρίσω τίποτα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κύριου Κοροπλή από αυτού. Κύριε Κοροπλή, εσείς τι λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το να φτάνουμε στο σημείο να ενοχοποιούμε κάποιες κινητοποιήσεις θα το δεχόμουν και αυτό από τον αγαπητό μου συμπατριώτη, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Αν τον άκουγα να πει, ναι παιδιά, δεν πετύχαμε στο θέμα των συγκοινωνιών. Και η κατάσταση εκεί, ο συγχροντισμός που γίνεται στις συγκοινωνίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Να πει ότι βάλαμε λεωφορεία γιατί δεν είχαμε άλλη λύση του ΚΤΕΡ, τα οποία είναι με κλειστά παράθυρα, είναι βόμβες, κινητές βόμβες. Κλείνουν οι τράπεζες, προχθές είχαμε μια συζήτηση και ήμασταν μαζί στη Βουλή με τον Κώστα τον Καραγκούνη. Και άκουγα σήμερα έναν πολίτη από την Αγία Παρασκευή που έλεγε ότι ήταν τρεις τράπεζες, κλείσανε δύο τα υποκαταστήματα, γιατί έτσι βολεύει το τραπεζικό σύστημα, και λέει ήμασταν σήμερα 40 άνθρωποι στη σειρά να περιμένουμε. Δεν είναι όλα αυτά και είναι αν πάνε κάποιοι άνθρωποι στις κινητοποιήσεις. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική γιατί είμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη. Εγώ λέω, είπε ο κύριος Κεγέρογλου και από τη μεριά του Κινάλ ότι έχουν μια πρόταση. Μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε όλοι αν μπορούμε να κάνουμε ένα νέο σύστημα που μπορεί να στηθεί πολύ γρήγορα. Στην κοινότητα όμως είναι άλλο πράγμα η πρωτοβάθμια με τα κέντρα υγείας και τους τόμοι. Και άλλο η πρόταση που καταθέτω εγώ στα πλαίσια ενός τέτοιου διαλόγου με μια παρέμβαση πρωτοβάθμιας φροντίδας διεπιστημονικού και διατομικού χαρακτήρα στη κοινότητα. Και δεύτερον, θα κάνω και μια πρόταση και την κάνω και προς την κυβέρνηση. Είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε ένα πρόβλημα με το θέμα του εμβολιασμού. Και επειδή παίζονται διάφορα παιχνίδια γεωπολιτικά και οικονομικά, για να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση, αν κάποιοι δεν πάρουν τα εμβόλια που δικαιούνται γιατί έχουν κάποιους λόγους, που εγώ δεν πιστεύω ότι είναι λόγοι καθαρά επιστημονικοί, γιατί κανένας φορέας επιστημονικός δεν τοποθετήθηκε, να πάρει η κυβέρνηση όσο μπορεί περισσότερα εμβόλια, γιατί αν δεν προλάβουμε το ζήτημα του εμβολιασμού, η καλοκαιρινή σεζόν θα είναι η καταστροφή για την Ελλάδα. Βλέπετε, να σας πω, κύριε Κουρουπλή, καταρχάς να πω κάτι το οποίο είναι, πριν από λίγο βγήκε, επειδή στη διάρκεια της ενημέρωσης που έγινε νωρίτερα για τα εμβόλια, είπε μια φράση ο κύριος Θεμιστοκλέος που ερμηνεύθηκε κάπως. Είπε ότι ο πολίτης θα μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να κάνει σε σχέση όταν θα ενωθούν τα συστήματα των εμβολιασμών. Κάποιοι το θεώρησαν ότι αυτό αφορά επιλογή να επιλέγει η εταιρεία εμβολίου. Δεν ισχύει αυτό προφανώς.
ο πολίτης θα μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Είναι η ερμηνεία που δίνεται, είναι με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός. Μισό λεπτό να το πω. Να το πω, να το πω. Για τον κόσμο που ακούει. Μισό λεπτό εκεί. Ότι, ναι, εσείς, ναι, να το πω ότι ο εμβολιασμός σε σχέση με το αν είναι υποχρεωμένος ή όχι. Όχι σε σχέση με το ποιο εμβόλιο θα διαλέγει. Θα κάνω εγώ AstraZeneca, κατεβάστε μου ένα Johnson & Johnson να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Θα κάνει αυτό που είναι που του αναλογεί. Απλώς θα επιλέγει αν θα πάει ή δεν θα πάει. Αυτό είναι η διευκρίνηση και ήθελα να την κάνω για να μην έχουμε παρεξηγήσει με τον κόσμο. Δεν συγγνώμη. Νομίζω ότι εδώ όσοι είμαστε στο πάνελ έχουμε διαφορετική άποψη ότι πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί, ναι, και πρέπει ο κόσμος όπου και να βρίσκεται με κάθε τρόπο να τηρεί με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Πάντως κύριε Κουρουπλή, σας ακούω λίγο εκτός γραμμής, γιατί διάβαζα τον κύριο Ξανθό το πρωί να λέει για το θέμα της AstraZeneca ότι είναι εύλογη η ανησυχία των πολιτών. Εσείς λέτε μακάρι να πάρουμε και αυτά που έχουν οι άλλοι. Ακούστε. Το λέγαμε και στη σύσκεψη αυτό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση, ναι, κύριε Ελευθερόγλου, που να βοηθάει τα πράγματα ή να λέμε τι αν είπε όχι, ο Ξανθός. Θα πάμε σε συζήτηση. Δεν είπε τίποτα. Υπάρχει μια ανησυχία και στους επιστήμονες. Αλλά δεν υπάρχει απόδειξη επιστημονική ότι ενοχοποιείται. Αυτό είναι διαφορετικό. Κύριε Γεγέρογλου, κάτι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, τι θέλετε να πείτε, κύριε Γεγέρογλου, γιατί σας βλέπω ότι θέλετε... Ναι, ήθελα να πω στο συγκεκριμένο θέμα, ναι, που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι αποκτήθηκε από τον κόσμο εμπιστοσύνη, ναι, σε σχέση με τον εμβολιασμό γενικότερα. Υπάρχουν οι ανησυχίες στο τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα από τις αποφάσεις ορισμένων χωρών για το AstraZeneca. Ναι. Και αυτό το οποίο πρέπει να απαντηθεί από την επιστημονική κοινότητα για να μην χαθεί η εμπιστοσύνη και να συνεχίσει η αυξητική τάση για αυτούς που θέλουν να κάνουν εμβόλιο, είναι να πούν σε ποιες περιπτώσεις, γιατί νομίζω ότι είναι εμφανές σε όλους έτσι, ότι υπάρχει ανησυχία, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν σχέση με τις θρομβώσεις, που έχουν σχέση με τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί αλλού. Εάν το αφήσουμε γενικά και αόριστα ότι εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, αλλά οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν βάλει stop, τότε η ανησυχία θα ενταχθεί περισσότερο και θα χαθεί η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή από τους επιστήμονες να εξηγηθεί περισσότερο. Την ώρα έτσι. Να εξηγήσουν επίσης, ακριβώς το τι συμβαίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω και εγώ. Yeah. Και επιπλέον, εμένα το επιχείρημα ότι οι κίνδυνοι είναι πιο λίγοι, το ρίσκο είναι πιο λίγο από τους κινδύνους, επίσης δεν είναι πολύ πιστικό. Γιατί δείχνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι. Έτσι. Άρα ούτε και αυτό είναι, ακούγεται πολύ ωραία, πολύ πιστικά. Δεν βοηθάει. Με ένα δηλαδή, εκατομμύριο, να σου το πω σε νούμερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε ένα εκατομμύριο εμβολιασμούς σώζονται 2.000 άτομα. Με το ποσοστό που έχει βγει του σφάλματος, χάνονται 5 άνθρωποι. Ναι. Το 5 φυσικά με το 2.000 δεν συγκρίνεται. Όμως για τον κάθε ένα από τους 5... είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, γι' αυτό θέλει περισσότερες εξηγήσεις από το επιστημονικό κόσμο. Έχετε δίκιο. Τι θέλει, κύριε Δεροπλή, ναι. Μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκοί αρμόδιοι οργανισμοί δεν έχουν τοποθετηθεί επάνω σε αυτό το ζήτημα για να πούνε αν ενοχοποιείται το εμβόλιο ή είναι κάτι άλλο. Ένα είναι ανθρώπους. Και θα το πει την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αρμόδιος. Ένα είναι και θα το πει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Μεθαύριο. Άρα λοιπόν. Θα ακούσουμε. Εγώ τώρα στον κύριο Καραγκούνη θέλω να στραφώ πάλι και να τον ρωτήσω κάτι. Σήμερα το βράδυ ξεκινήσαμε την κουβέντα με μια είδηση που μας έρθει τελευταία στιγμή ότι την Παρασκευή η λοιμοξιολόγη, η επιτροπή που συνεδριάζει κάθε Παρασκευή θα συζητήσει τελικά για το άνοιγμα, πώς θα ξεκινήσει το άνοιγμα δραστηριοτήτων. Και αυτό πρόκειται να γίνει αύριο το πρωί κανονικά. Και αυτό ισχύει πραγματικά. Το έχουμε κάνει ρεπορτάζ και οι τρεις εδώ και μας έχει προκύψει διασταυρωμένα. Άλλαξε αυτό για κάποιο λόγο. Το αύριο έγινε την Παρασκευή. Ίσως επειδή, λέω εγώ κύριε Καραγκούνη, και εμένα μου κάνει εντύπωση σε μια μέρα που έχουμε ρεκόρ κρουσμάτων, ρεκόρ διασωληνωμένων για τη φετινή χρονιά. Αύξηση των νεκρών. Αύξηση του αριθμού των νεκρών. Πολύ ψηλή. Και με πολύ ψηλή θετικότητα, 1500 κρούσματα, αλλά σε 12.000 τεστ. Και τις μεθ γεμάτες. Ναι, και τις μεθ τυγκαρισμένες, να είναι η μέρα που θα συζητήσουμε για τα ανοίγματα. Δεν είναι λίγο προωθήστερο αυτό το σχήμα? Εντάξει, πιθανότατα να έχετε και δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα υπάρχει μια
καθαρή εικόνα. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, παρακαλώ. Λίγο, όχι τόσο. Βεβαίως. Δεν πειράζει. Νομίζω την Παρασκευή θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα το πώς πάνε τα κρούσματα. Η αίσθηση, μάλλον αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι θα είναι πάρα πολλά τα κρούσματα. Έτσι φαίνεται. Θα αγγίζουν τις εποχές του Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, που πραγματικά υπήρχε πολύ μεγάλη έξαρση. Οπότε σίγουρα και όποιες αποφάσεις, τουλάχιστον εισηγήσεις που θα κάνουν επιδημιολόγοι στην κυβέρνηση, θα είναι σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά που θα έχουμε στην τρέχουσα εβδομάδα. Θα και την Παρασκευή θα έχουμε και πιο καθαρή εικόνα. Θα είναι έτσι ή έχει πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση? Θα σας πω κάτι. Να ανοίξει σιγά σιγά κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει κόσμος που... Υπάρχει πίεση μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Η σκέψη, εγώ δεν το κρύβω, κύριε Ξανάκη, νομίζω και στη δική σας εκπομπή το έχω πει. Νομίζω ότι η αγορά δεν αντέχει πάρα πολύ καιρό να είναι κλειστή. Βεβαίως κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν. Άλλωστε είμαστε και η χώρα που η Ελλάδα πρωτοπόρησε στο εξής, ότι ανοίξαμε σε σχέση με άλλες χώρες αρκετά, δηλαδή και τα Χριστούγεννα ανοίξαμε τα καταστήματα και μετά και το καλοκαίρι ήταν ανοιχτά τα καταστήματα σε σχέση και η αγορά γενικώς σε σχέση με άλλες χώρες Ευρώπης που δεν υπήρχαν. Δεν αντέχουμε λοιπόν ένα παρατεταμένο κλείσιμο της αγοράς. Οπότε η σκέψη της κυβέρνησης προφανώς έχει να κάνει και με την οικονομική δραστηριότητα. Βεβαίως έχουμε πάρει... Εδώ ανοίγει ένα θέμα, κύριε Καραγκούνη, όμως για τον τρόπο στήριξης της οικονομίας. Εγώ άκουσα προηγουμένως τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, που είπε ότι και οι ναυτιλιακές πήραν από τις επιστρεπτές. Και άκουσα νωρίς το πρωί στοιχεία από τους εστιατόρες, από την εστίαση δηλαδή, ότι η εστίαση, που λέμε ότι είναι τεράστιο το θέμα, έχουν πάρει μόνο το 12% των επιστρεπτέων προκαταβολών. Αυτό δείχνει ότι το μείγμα στήριξης οικονομίας δεν ήταν και το ιδανικότερο. Εγώ, κύριε Καραμέρο, θα μπορούσα εύκολα να σας πω ότι έχουμε κάνει πραγματικά μια πολύ γενναιόδορη στήριξη στην οικονομία. Όταν φτάνουν μέχρι τώρα τουλάχιστον τα 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δοθήκαν μέχρι τώρα, δηλαδή το 2020 και το 2021, ο αρχικός προϋπολογισμός των 7 δις ήδη έχει ξεπεράσει τα 11,5 δις. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας το εξής, ότι υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που όταν θα ανοίξουν θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η εστίαση είναι ένας από αυτούς τους κλάδους. Αν θέλετε λοιπόν πραγματικά, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδικότερη μέρημνα στην εστίαση σε ειδικότερους κλάδους, δηλαδή μεγαλύτερης στήριξης, προκειμένου να μην έχουμε λουκέτα την επόμενη μέρα. Κύριε είναι Καραγκούνη, κάτι όμως το οποίο το βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό το ζήτημα, αλλά η οικονομία δεν μπορεί για πάρα πολύ καιρό να μείνει κλειστή. Σύντομο διάλειμμα, ναι, επιστρέφουμε στους τηλεθεατές μας και με εσάς βεβαίως στη συνέχεια για να τις ακουμπήσει. Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις και ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στους τηλεθεατές μας, ξεκινώντας από τον κύριο Ζαχαρίου, τον οποίο και θα καλησπερίσουμε από το Μαραθώνα. Καλησπέρα, κύριε Ζαχαρίου. Σας ακούμε. Ο κύριος Ζαχαρίου μας ακούει? Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούω, κύριε Ξενάκη. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη, καλησπέρα στο πάνελ. Την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, ο κύριο Τσίπρας, απευθυνόμενο στον κύριο Μητσοτάκη, του είπε: δεν θα σας ρίξουμε εμείς, η δημοκρατία θα σας ρίξει. Τρεις μήνες ακριβώς πριν από σήμερα, στις 16 Δεκεμβρίου, ο κύριο Πολάκη στη Βουλή, την ημέρα που μίλησε για τον πληγωμένο ΕΤΟ, είπε, και τότε βέβαια δεν υπήρχε η αυταρχικότητα του κράτους για τον κύριο Κουφοντίνα και για τη Νέα Σμύρνη, είπε λοιπόν: θα σας ρίξουμε από την κυβέρνηση. Μπροστά στο θα σας ρίξουμε, κύριε Ξενάκη, ταιριάζει μόνο το εμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια από τις δύο εκδοχές είναι η λιγότερο χυδαία, αλλά το θλιβερό είναι ότι ο κύριο Τσίπρας, ένας πρώην πρωθυπουργός, έπρεπε να ξέρει, να μην αγνοεί ότι η δημοκρατία δεν ρίχνει κυβερνήσεις. Η δημοκρατία αναδεικνύει κυβερνήσεις με δημοκρατικές που δεν τις φέρει και κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαχαρίου. Αν μπορώ να πω και μια ματινάδα, μου επιτρέπετε? Πέστε μια ματινάδα. Πέστε την. Κοιμόταν και όνειρο έβλεπε ένα φτωχός πουργίτη, σαν αετός πως πέταγε πάνω από το ψιλορίτη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαρίου. Πάμε στον κύριο Παυλίδη. Καλησπέρα, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα και στο πάνελ όλο. Ήθελα να σας πω το εξής πράγμα. Δόθηκε μία συνέντευξη προημερών από τον κύριο Κοντονή σε ένα πάνελ της τηλεοράσεως. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κοντονής είπε κάτι το πολύ τρομερό για μένα
Και επειδή λόγω της πανδημίας πέρασε ίσως στα ψηλά και οι κύριοι βουλευτές πρέπει να το γνωρίζουν ότι πρώτων εκλογών, προσέξτε, πρώτων εκλογών ένα βράδυ στη Βουλή περάσανε 1000 άρθρα. Τα λέει αυτά ο κύριος Κοντονής. Και από αυτά τα 1000 άρθρα έπρεπε κάποια από αυτά να διαγραφούν και να πάνε στο αρχείο και πήγανε στο αρχείο. Εγώ περίμενα αυτή την ερώτηση να την κάνει ο κύριος Καραμέρος στον κύριο Σπρίτζη, διότι ο κύριος Κοντονής είναι ένας στέλεχος της αριστεράς με, με μεγάλη δεν ιστορία. Την υπάρξει, δεν την έχω υπόψη μου την δήλωση αυτή. Δεν είναι στέλεχος όπως ο κύριος Ζερακούσης που καθίβριζε τον κύριο Τσίπρα και τώρα κάθεται σαν κύριε Παυλίδη, σε αυτό θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Κουρουμπλής. Κύριε Παυλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν την έχω υπόψη μου την δήλωση του κύριου Κοντονή. Κυρίως κάποιες νομοθετικές αλλαγές που τις χαρακτήρισε φωτογραφικές. Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, πάμε. Και είπε, ας με καλέσει ένας εισαγγελέας να πω ποιοι είναι που εφελήθηκαν. Ακόμα το έχει καλέσει κάποιος και υπήρχε μια ολόκληρη επιτροπή που έκανε τις προτάσεις. Λοιπόν, δεν το είχα υπόψη μου. Λοιπόν, μην τρώμε το χρόνο όμως. Όχι, λέμε τι είπε ο κύριος Κοντονής. Ναι, ναι, καλά κάνατε και το είπατε, κύριε Γουλόχη, γιατί εγώ δεν το είχα, δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Πάμε στην κυρία Χατζηδημητρίου. Καλησπέρα, κυρία Χατζηδημητρίου. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα αναδρομικά πότε θα δοθούν, γιατί από τον Δεκέμβρη λένε ότι θα τα δώσουν και έχει πάει τώρα και δεν τα έχουν δώσει. Τι γίνεται? Λοιπόν, το κρατάμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα νεότερο, κύριε Συνάδελφε. Κληρονόμου, λέτε, των κληρονόμων. Ορίστε. Για τους κληρονόμους, λέτε. Ναι, και για τα 30 χρόνια εργασίας. Ωραία. Είναι τμηματικά, αναλόγως πότε έχουν καταθέσει. Μέχρι τις 30 Μαρτίου. Ναι, ναι, μέχρι τις 30 Μαρτίου. Ξέρουμε ότι ξεκινάει η διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου. Πάμε στην κυρία Ναθαναήλ. Καλησπέρα, κύριε Ναθαναήλ. Η κυρία Ναθαναήλ μας ακούει. Και κάποιοι 12 Απριλίου θα πάνε. Δεν μας ακούει. Μπορούμε να πάμε στον επόμενο φίλο μας. Λοιπόν, συγγνώμη, τι είπες? Ναι, και κάποια κατηγορία θα πάει στις 12 Απριλίου. Μάλιστα. Έχει οριστεί η ημερομηνία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ναθαναήλ, η οποία μας ακούει. Όχι, δεν μας ακούει, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπίθα. Καλησπέρα, κύριε Μπίθα. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Σας ακούμε. Και στο πάνελ και ευχαριστούμε για το βήμα. Μια απλή ερώτηση και ένα συνειρμό κάνω. Εφόσον αυτοί που διασωληνώνονται και αυτοί που εν τέλει καταλήγουν κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι ευπαθείς ομάδες, γιατί όπως είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Υπουργός της Υγείας, δεν έχουν εμβολιάσει τις ευπαθείς ομάδες από τους πρώτους όπως λέγανε, και να μην κορεστεί και το σύστημα? Ναι. Πέστε μου, λέγανε ότι πράγματι θα εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες και ότι όπως έλεγε και ο κύριος Τσόδρας, ότι όσοι πεθαίνουν, καταλήγουν, είναι από τις ευπαθείς ομάδες. Κύριε Μπίθα, να πω αυτό που ξέρω, να πω αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι τις αποφάσεις για τη σειρά με την οποία θα γίνουν οι εμβολιασμοί δεν τις παίρνει η κυβέρνηση, τις παίρνει η Επιτροπή των Ειδικών. Η Επιτροπή είναι γιατροί, κύριε Σενάκη, ή οικονομολόγοι. Είναι γιατροί, οι περισσότεροι είναι γιατροί. Ο μέσος όρος των νεκρών ήταν 79 ετών. Και δεν ξέρουν ότι ευπαθείς ομάδες που έχουν πολλαπλά προβλήματα, κύριε Μπίθα, είναι άνω των 79. Μπορεί να έχουν κάνει λάθος επιλογή, δεν το ξέρω εγώ, δεν είμαι ειδικός, αλλά σας λέω ότι δεν είναι κυβερνητική απόφαση. Αυτό λέω. Δεν είναι κυβερνητική απόφαση. Να μην συνεχίσουμε. Ξέρετε ότι όλα τα κράτη της Ευρώπης εκτός από την Ισπανία έχουν εμβολιαστεί. Όχι, επειδή ξέρω, δεν γίνονται. Δεν γίνεται, όχι. Σε άλλα κράτη του κόσμου γίνεται ό,τι γίνεται εδώ. Σε άλλα κράτη γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Είναι διαφορετικές επιλογές. Και εγώ το έχω απορία πραγματικά αυτό για τις ευπαθείς ομάδες. Η απάντηση που δίνουν αυτοί δεν λέω πως είναι σωστή, λέω ποια απάντηση δίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Κουκουβέ. Καλησπέρα, κύριε Κουκουβέ, και σε εσάς. Σας ακούμε. Α, στον κύριο Βλάχο. Στον κύριο Βλάχο. Στον κύριο Βλάχο. Κύριε Τσενάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και το πάνελ. Εγώ ήθελα να αναφερθώ για το ατύχημα που έγινε μπροστά στη Βουλή. Μάλιστα. Καλά, το ατύχημα μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το παιδί ήταν ετοιμοθάνατο κάτω και δεν είδα ούτε έναν τροχονόμο έτσι να μπει από πάνω του, να δει τι έγινε. Το είδα και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Είδαμε και εμείς την εικόνα και πρέπει να πούμε ότι, όχι εμείς, το είπε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και σήμερα και μίλησε και για τη συμπεριφορά του αστυνομικού. Ναι, ναι, και μάλιστα ήταν και ο αστυνομικός. Διδάχθηκε και δε πάντως γι' αυτόν. Αποδοκιμάστηκε και διδαχθεί εδώ, έτσι δεν είναι, διδαχθεί εδώ και στην περίπτωση αυτή. Και μάλιστα τον αυτόπιν μάρτυρα. Τον βρήκανε, κατέθεσε πάντως, κύριε Βλάχο, κατέθεσε. Προστατεύσει, ακούτε ποιοι είναι,
ξαφανίσουν από εδώ πέρα και τον έρασε κιόλας. Το είδαμε, το είδαμε. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για άλλο τηλεθεατή μας. Να πάμε, να πάμε και στον κύριο Βοζίκη και να κλείσουμε με εκείνο. Κύριε Βοζίκη, καλησπέρα. Ναι, έχει τηλεόραση ανοιχτή όμως και δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Χαμηλώστε την τηλεόραση. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, ότι εγώ λέω πράγματα ουσίας και δεν θέλω να... Ναι, δεν θέλω να με διακόψετε. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να με διακόψετε. Yeah, δεν μιλήσετε... Όπως διακόπτετε ανθρώπους που λένε πράγματα ουσίας. Κύριε Βοζίκη, δεν είναι απέρατος ο χρόνος εδώ. Ο Μητσοτάκης θα βγαίνει 5 τετραετίες, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παιδική χαρά. Μάλιστα. Πρώτον, παιδική χαρά. Δεύτερον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξαναβγάλετε τον Κατρούγκαλο, διότι είναι ο κορονοϊός των συνταξιούχων. Καλά τώρα, εντάξει. Λυπάμαι που θα σας διακόψω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θα σας διακόψω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεγέρογλου να ξεκινήσουμε τώρα απέναντι, επειδή μπαίνουμε στην τελευταία φάση της κουβέντας μας. Λέγαμε πριν για το κομμάτι το οικονομικό της πανδημίας και αυτό το οποίο ακούμε τις τελευταίες ώρες, ότι πάμε να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες. Είπε ο κ. Καραγκούνης στην άποψή του. Δεν ξέρω, κύριε Γεγέρογλου, ποια είναι η δικιά σας. Αυτό που πρέπει η κυβέρνηση να προετοιμάσει από τώρα είναι το ασφαλές άνοιγμα. Τα δεδομένα τα επιδημιολογικά, με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται και ανεξάρτητα ότι δεν γίνονται μαζικά τεστ για να έχουμε ασφάλεια, αλλά με τις αναγωγές που γίνονται με τα επιστημονικά κριτήρια, δείχνουν το τι θα επικρατεί μετά από 10, 15, 20 μέρες και ποια είναι η τάση. Επομένως, η κυβέρνηση πρέπει να προετοιμάσει το ασφαλές άνοιγμα. Τι σημαίνει αυτό? Και για το θέμα του λιανεμπορίου και των άλλων δραστηριοτήτων, οι κανόνες να είναι τέτοιοι που να έχουν το ποιοτικό στοιχείο σε σχέση με την τήρηση όσων πραγματικά δυστυχώς βλέπουμε να συμβάλλουν σε πολλές περιπτώσεις στην μετάδοση, στη μεταδοτικότητα. Για τα σχολεία γίνεται πολλή συζήτηση. Νομίζω ότι με την τηλεκπαίδευση μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη Δημοτικού δεν μπορούν με τηλεκπαίδευση. Σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία να λέει 12 μελή τμήματα, τα μισά δηλαδή από ό,τι έχουν τώρα, τώρα έχουν 25 τμήματα, και αξιοποιώ όλες τις αίθουσες του σχολείου. Μάλιστα, λοιπόν, βάλτε υποδομές υπάρχουν. Σας το λέω ως παράδειγμα, μάλιστα, για να δείτε ότι μπορεί να υπάρξει προετοιμασία, ναι, αλλά για το οικονομικό να σας πω μια κουβέντα και κλείνω. Κλείστε παρακαλώ. Ναι, για έχουν πλάβο, διατεθεί 27 δις, ανακοινώθηκαν προχτές 2,4, 30 δις. Είναι καλό ποσοστό επί του ΑΕΠ σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα. 8,8% ύφεση, 32% πάνω από το μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η στόχευση, είναι το ότι πήγαν στις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν πήγαν στις μικρότερες. Μάλιστα. Είναι ότι δεν έχουν το στοιχείο εκείνο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Λοιπόν, κύριε Γουρουμπλή, εσείς, ένα δικό σχολιασμό για να κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι η σχέση εμπιστοσύνης της κοινωνίας με την κυβέρνηση υπήρξε κρίσιμο ζήτημα, το οποίο συνεχώς διαρρήγνεται από τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Και ξεκινώ από τον ΕΟΔΗ. Έχουμε ζητήσει όλοι οι φορείς και όλα τα κόμματα να έχουμε μία ενημέρωση για το τι συζητιέται στον ΕΟΔΗ. Γιατί είναι υπόθεση που αφορά όλους μας. Ναι. Αυτό είναι ευτασφράγιστο μυστικό. Και αρχίζουν τώρα να αλλαλούν ορισμένα στελέχη, μεταξύ των οποίων και η κυρία καθηγήτρια προχθές του Ευαγγελισμού. Και άλλοι, Ζητάμε από την κυβέρνηση να διευρυνθεί αυτή η επιτροπή. Γιατί είναι αναγκαίο να είναι ένα όργανο που να έχει μέσα και ανθρώπους οικονομολόγους, και κλείστε, να έχει ανθρώπους και ψυχολόγους, να έχει ανθρώπους ειδικούς που έχουν να κάνουν με την αγορά, να μπορεί πραγματικά να... Οι αποφάσεις της, αν είναι αποφάσεις της Επιτροπής και δεν είναι πολιτικές αποφάσεις, γιατί ακούστηκε και αυτό από την κυρία Καταμανίδου, και ως εκ τούτου είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Μάλιστα, για να μπορούμε, λοιπόν, περαιτέρω να έχουμε μία πορεία που να είναι
κάπως πιο προσδιορισμένη και πιο διαφανής. Κύριε και Κοντοπλή, κλείνω λέγοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ας προετοιμαστούν αναλόγως να δούνε τι θα κάνουν. Οι πολιτικές που θα ασκηθούν από την κυβέρνηση θα είναι καταστροφικές και με το πρόγραμμα ανάκαμψης. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καραγκούνη, παρακαλώ. Τον κύριο Καραγκούνη, ένα λεπτό κύριε Καραγκούνη. Στο εσωτερικό πεδίο. Ένα λεπτό κύριε Καραγκούνη, να κλείσουμε. Πολύ γρήγορα κύριε Ξενάκη, εγώ έμεινα στα θετικά αυτή τη ιστορία. Εγώ τη θεωρώ μετά το χτίσιμο αυτού του τείχους ανοσίας θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στους επόμενους μήνες. Θα το συνδέσω με το εξής, ότι μέχρι τώρα έχουμε δώσει αυτά τα 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται να έχει συγκρατηθεί σε ένα καλό επίπεδο η ανεργία. Είμαστε στη δεύτερη καλύτερη, έχουμε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εγώ θα μείνω στις αποφάσεις του Eurogroup για να πω και λίγο στον κόσμο όσον αφορά το τι προβλέπετε δημοσιονομικά για το επόμενο διάστημα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν που αποφασίστηκε και είναι σημαντικό είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας και για το 2022. Αυτό σημαίνει θα έχουμε πολλές δυνατότητες δημοσιονομικές στη φαρέτρα μας να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της πανδημίας και θα υπάρχει η παράταση των μέτρων στήριξης. Μάλιστα, αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Θα τα συνδέσουμε και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά ο αγώνας βεβαίως είναι πολύ μεγάλος. Και τους τρεις σας. Καλό σας βράδυ, κύριε Κουρουπλή. Ζωηρέψατε στο τέλος. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους τρεις σας. Καλό βράδυ και σε εσάς. Γαβρίλος Χαλκιώτης ακολουθεί. Μπορείς να το σώσεις απαντήσεις στα ερωτήματά σας, στην οικονομία, την αγορά, την καθημερινότητα. Μην τη χάσετε λοιπόν την εκπομπή. Εμείς αύριο το βράδυ στις 10 παρα 10 εδώ με τις παρεμβάσεις.